Καλωσορίσατε στον Sky και φυσικά στο Power of Love που είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό και άκρος ερωτοχτυπημένο. Βρισκόμαστε στην κορυφαία στιγμή της δεύτερης εβδομάδας που είναι φυσικά το γκαλά μας. Και εντωμεταξύ ο Αργύρης θέλει, προσπαθεί ο άνθρωπος να έρθει λίγο κοντά στη σωτηρία. Η σωτηρία θεωρεί ο Αργύρης ότι έχει πολύ υψηλά στάνταρτς, γι' αυτό δεν θέλει ούτε τον Αργύρη ούτε και τον Νίκο. Και ο Νίκος τέλος πάντων προσπαθεί να διαλύσει τις διάφορες έτσι μικρές διαφορές που έχει με το άτομο αυτό, τη σωτηρία πάντα λέμε, και τον πληγώνει λίγο που δεν είναι έτοιμη να κάνει μεγάλες θυσίες για τον σύντροφό της. Μια γυναίκα θέλει τέτοιο. Δεν έχω τρόπους εγώ, δεν έχω τρόπους. Θα την ανεβάσω μέχρι πάνω σαν κύριος, σαν υπότης, Δον Κιχώτης. Νιώθω πολύ καλά. Είδες, κάτσε πάνω μέχρι πάνω, γιατί εγώ θα μου κοπεί ανάσα. Σε άλλα νέα τώρα και παράλληλα, όταν κάποια στιγμή η Νίκη είχε το δικαίωμα να στείλει τον εαυτό της καλό ένα κορίτσι ή δύο κορίτσια στο σπίτι των αγοριών, τι κάνει? Στέλνει τη Σωτηρία για προφανείς λόγους και τη Μαρκέλα για να μιλήσει με το Δήμο. Ο Δημήτρης έχει το ίδιο ακριβώς δικαίωμα. Και τι κάνει? Στέλνει τον Αναστάση και τον Δήμο για προφανείς λόγους. Και έτσι ο Δήμος με τη Μαρκέλα δεν συναντήθηκαν ποτέ. Αυτό βέβαια έδωσε την ευκαιρία στη Νίκη να συναντήσει το Δήμο και να του πει: «Ξέρεις κάτι, Δήμο μου, εγώ εσένα ήθελα να πάρω μαζί μου σε αυτό το private yacht για να κάνουμε την καταπληκτική μας βόλτα στο Βόσπορο, αλλά δεν το έκανα. Γιατί η Μαρκέλα μπορεί να μου έπαιζε τις φωνές». Όχι, δεν το είπε ακριβώς έτσι. Είπε ότι δεν ήθελε να δημιουργήσει τέλος πάντων προβλήματα με τη Μαρκέλα. Και επειδή ήδη σας έχουμε αφήσει πολύ, θέλω να πάτε να βρεθείτε. Τελευταία φορά που μιλάς με τον Νίκο και μου γυρνάς εδώ πέρα η μητέρα. Θα γυρίσεις και θα μου πεις: «Μένει, φεύγει». Τελείωσε. Ερχόμαστε τώρα στο Πριγκαλά, όπου είναι η ευκαιρία του Δήμου και της Μαρκέλας, της Μαρκέλας και του Δήμου να λύσουν τη μικρή τους διαφορά. Την έλυσαν? Τα είδαμε. Δεν την έλυσαν ακριβώς, αλλά τέλος πάντων υπόθηκαν κάποια πολύ σοβαρά πράγματα την ώρα που ο Αργύρης, πάλι ο Αργύρης, ναι, είναι πρωταγωνιστής από ό,τι φαίνεται, αισθάνεται πολύ άσχημα, αισθάνεται θλιμμένος, αισθάνεται στεναχωρημένος, γιατί ο Νίκος παίρνει όλη τη δόξα και όλοι μιλάνε για εκείνον και εκείνον δεν τον έχουν καλέσει ποτέ στο κόκκινο δωμάτιο. Εκείνη τη στιγμή υπάρχει έκρηξη Αναστάση. Ο Αναστάσης θεωρεί ότι ο Αργύρης δεν είναι πειθαρχημένος ούτε στα λόγια, ούτε στο φαγητό. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν αρέσει ακόμα πολύ στα κορίτσια. Τι έγινε μετά από αυτό? Είχαμε την ψηφοφορία. Και στην ψηφοφορία ο Αργύρης βγήκε ο πιο δημοφιλής από τα αγόρια, ενώ από τα κορίτσια βγήκε η Γλυκερία. Και εις ανώτερα σου ευχόμαστε. Έλατε να πάρετε τις κουκάρτες σας, παιδιά. Έλα, Γλυκερία μου. Έλα, Αργύρη μου. Τι απόφαση θα πάρει η Γλυκερία για το μεγάλο έπαθλο? Ποιον θα πάρει μαζί της ή ποια θα πάρει μαζί του ο Αργύρης? Θα τα δούμε στο σημερινό μας επεισόδιο, στο Μεγάλο Γκαλά, για να δούμε τι πρόκειται να συμβεί εδώ στο νέο ανανεωμένο Power of Love, στο οποίο σας υποδέχομαι για ακόμα ένα βράδυ εδώ στο Sky. Καλή μας διασκέδαση. Πώς νιώθουμε σήμερα, κορίτσια? Τέλεια. Τέλεια. Εσύ πώς είσαι, Νίκο? Απίστευτα. Εντάξει, τι κουκλάκι που είσαι πάλι σήμερα, Δημήτρη. Τι κάνεις? Καλά, καλά, εσύ? Τώρα που σε βλέπω είμαι πολύ καλά. Μου αρέσουν πολύ τα σκουλαρίκια σου. Α, ευχαριστώ. Και το γυαλί σου μου άρεσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου πάει πολύ. Αχ. Πω, τουλάχιστον εμφανισιακά είστε πολύ ενθουσιάζουμε. Ναι, πάρα πολύ. Καλό είναι αυτό. Χαίρομαι. Κοίτα πώς σε κοιτάει, ρε Σιλικερία. Δεν έχει τέλειο χαμόγελο. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Να χαμογελάς κάθε μέρα.
Ρε φίλε, μου αρέσει πολύ αυτά τα κοπημένα. Να τον κάνεις να χαμογελάει κάθε μέρα. Εννοείται, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Μόνο που την έχει δίπλα του πρέπει να χαμογελάει. Μόνο που έχεις αυτή την γυναικάρα δίπλα σου πρέπει να χαμογελάς. Η αλήθεια είναι ότι δεν την έχω τώρα, αλλά πολύ θα ήθελα. Μόνο που τη βλέπεις. Τη δικηγόρο, πώς τη βλέπεις, τη δικηγόρο. Ποια είναι δικηγόρος. Είσαι δικηγόρος. Η δικηγόρος του άλλου σπιτιού είναι η Σωτηρία. Εμείς έχουμε το δικηγόρο μας, δεν χαμπαριάζουμε καθόλου. Εμείς έχουμε original δικηγόρο μας. Εμείς είμαστε. Άλλο Champions level, άλλο level. Champions League, όντως. Γεια σου, Νίκη. Γεια! Για πείτε. Τι έχουμε εδώ. Καλά. Ερωτικό νιβίλιο. Τι κάνεις, Αργύρη μου. Πώς είσαι, Σωτηρία. Καλά, είμαι εσύ. Γεια σου, Δήμο. Γιατί δεν μου μιλάς. Περιμένω εσύ να μου μιλήσεις. Μα μίλησα εγώ, γιατί να μην μιλήσω. Όχι, εντάξει, μιλάνε και οι άλλοι. Τώρα που σε βλέπω, σου μιλάω. Πώς νιώθεις σήμερα. Πολύ καλά. Εσύ. Είμαι καλά. Δεν είναι πολύ όμορφη η Μαρκέλα σήμερα, δεν την βλέπεις κάπως διαφορετικά. Είναι κούκλα. Κύριε, σηκώνει το. Ρε, φέρτε αυτή που σηκώνει το φρύδι. Βάλ την εδώ δίπλα μου τώρα να την ανακρίνω. Αυτή είναι εδώ, αυτή είναι, αυτή είναι, αυτή είναι εδώ. Αυτή είναι εδώ, αυτό το διαβολάκι αυτό. Διαβολάκι, γιατί σηκώσεις το φρύδι σου. Εγώ. Γιατί και εσύ μπορείς να το σηκώσεις, γι' αυτό. Δεν το σήκωσα εγώ το φρύδι μου, είμαι χαλαρός. Εντάξει. Τι σκέφτηκες και σήκωσες το φρύδι σου. Όχι, δεν σκέφτηκα κάτι, είναι αυθόρμητο. Ρε διαβολάκι, πες την αλήθεια. Είναι αυθόρμητο. Αυθόρμητο σηκώνεις το φρύδι, κάθεσαι. Δηλαδή αυτό είναι τικ μετά, άμα κάνεις αυτό το πράγμα μόνο σου. Έχω τικ. Άννα, γεια σου. Αυτό ήθελα να πω. Έχω τικ. Τικ με το φρύδι. Έχεις. Να του πάλι. Τέλος πάντων. Θα έρθει η ώρα σου, Σωτηρία μου. Απειλητικός. Δήμο, είσαι πολύ απειλητικός. Δεν είμαι καθόλου. Ποτέ δεν είμαι απειλητικός εγώ. Εντάξει, θα ήθελα. Ποτέ. Το καλύτερο παιδί είναι. Εντάξει. Μου αρέσει η ειρήνη, όχι ο πόλεμος. Ειρήνη. Πόσο φαντασία έχετε, αγαπημένα μου παιδιά. Δεν κατάλαβα. Σε είπε διαβολάκι. Όχι, αυτό, γιατί εγώ απλά σηκώνω το φρύδι. Απλά επειδή σήκωσε το φρύδι και νόμιζε ότι κάτι. Πανικά, όταν το σηκώνεις και σου λέει ότι αν το σηκώνεις. Ναι, αυτό τον επεξεργάζομαι. Τι θα πει για τη Μαρκέλα, γιατί σήμερα η Μαρκέλα είναι τελείως διαφορετική από τις άλλες φορές. Είναι λίγο πιο λαμπερή, είναι πολύ πιο λαμπερή. Και το χρώμα, το καλλιόν, το μαλλί. Πραγματικά, όλο το σύνολο και περίμενα να πει κάτι. Και είμαι σε φάση, άντε θα πεις, θα πεις. Το πιο ωραίο φόρεμα το είχε βάλει η Μαρκέλα. Μαρκέλα, ναι. Είναι κούκλα. Ήτανε. Όχι, είναι το χρώμα, ρε φίλε. Αισθάνομαι ότι κάποια φαίνεται. Είναι υπάρχει. Δέσμε. Κάτι ένιωσα. Δέσμε, Δήμο, είμαι εδώ. Το ξέρω την εκεί, δεν έφυγε ποτέ. Κοίταξε με, Δήμο. Κατευθείαν με το που ανοίξει τηλεόραση. Μαρκέλα, κατευθείαν. Μαρκέλα. Πριν ανοίξει τηλεόραση. Μαρκέλα, μοναδική μου αγάπη. Τώρα με τον Αργύρη, αν έχει κάποιο δώρο πιστεύει ότι θα το αποδώσει. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μου είπε. Ότι με την πρώτη ευκαιρία, άμα ποτέ βγω αγαπημένος παίκτης, θα τον ανταποδώσω. Mm. Αλλά δεν θέλω να μου το κάνει αυτό. Δεν θέλω να μου το ανταποδώσει. Δεν μ' αρέσει. Θέλω να το κάνει επειδή θέλει εμένα. Όμως και νιώθω πολύ άσχημα γιατί δεν τον ψήφισα. Χθες είπε, του λέει η Κατέρνα να το παίρνει και λέει: ξέρω ότι κάποια κορίτσια θα με ψηφίσουν. Και με κοίταξε. Και θεωρείς ότι. Και ήμουν κάπω. Δεν παρεξηγείται να μην το τόσο. Όχι, είμαι σίγουρη δεν θα το παρεξηγήσει, αλλά δεν θέλω να με επιλέξει ραντεβού. Σαν ανταπόδοση, πλάσω ότι θεωρεί ότι τον ψήφισε και εγώ να τον έχω ψηφίσει. Οπότε. Μακάρι να μου δοθεί ευκαιρία πριν την ψηφοφορία, γιατί θα μου το πω. Έχει σκεφτεί πια κοπέλα. Εγώ ξέρω. Σίγουρα έχει σκεφτεί κάποια κοπέλα. Φαίνεται, έχει δείξει κάποια σημάδια. Κάποιε είπε. Ναι, έχω. Κάποιε, όχι κάποια. Δύο-τρει. Και δεν επιλέξει. Πάλι δύο-τρει. Από την αρχή μέχρι σήμερα νομίζω ότι είμαι σαν δεν έχει αλλάξει η δεν αλλάζει εύκολα από άποψη. Και γενικά αυτό που θα πω θα το κυνηγήσω ως. Ναι, αλλά πρόσεξε, άλλο να κυνηγά τρει και άλλο να κυνηγά μία. Νομίζω ότι δεν έχω κυνηγήσει τρει. Το ενδιαφέρον μου το έχω δείξει προ το παρόν για τη Σωτηρία. Αυτό που και αυτό σαν πρώτη εντύπωση και σαν εικόνα ακόμα παραμένω εκεί και λέω ότι η Σωτηρία είναι ένα άνθρωπο ο οποίο θα ήθελα αν μα δοθεί ευκαιρία να γνωριστούμε ακόμα καλύτερα. Για το κόκκινο δωμάτιο είχα την τύχη να την καλέσω. Αυτό ήταν. Θα σε βοηθήσω λίγο, αν με επιτρέπει. Α εκτεθώ, δεν θα έπρεπε. Θα εκτεθώ, δεν θα έπρεπε. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω, έχει δει τι δηλώσει, αν τι παρακολουθεί τη Σωτηρία. Να σου πω κάτι. Φωτογραφίζει έναν άνθρωπο, ο οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα ήσουν εσύ ή εγώ, α πούμε. Ναι, εικονικά μιλάμε. Δεν έχει ελπίδα, όχι εικονικά, όπω θε πει.
Δεν έχεις καμία ελπίδα εκεί. Και οπότε τζάμπα θα. Τζάμπα θα. Ναι. Να σε διακόψω λίγο. Ναι. Είναι κάτι πραγματικά που θέλω να το πω στον καλά. Ναι, εννοείται, πες. Ναι, οπότε. Είναι φίλο μα, πες ότι είμαστε έξω, ρε. Να το βυθίσουμε. Θέλω να τη ρωτήσω πραγματικά, γιατί χθες ακούστηκε ότι είπε ότι εγώ τον Αργύρι το θαυμάζω. Το λατρεύω, είπε. Τον λατρεύω. Ρε, εσύ, πιο manipulation και χειραγώγηση, μου ήρθε να πέσει από το σκαμπό κάτω. Να σου πω κάτι. Δηλαδή, όπω σαν να μου ρίξει μπουνιά ο Τάισον. Ήταν 101% για μένα ειρωνικό. Fake. Τελείως. Και εσύ συνεχίζεις, ενώ είσαι τόσο καλό παιδί, ρε φίλε. Για ποιο λόγο. Ο αγαθός γίγαντας είσαι. Μην είσαι αγαθός. Θα σου πω κάτι. Εγώ θα της το πω και όταν μαζευτούμε όλοι μαζί και τέτοια και στην Κατερίνα, γιατί είναι ένα θέμα συζήτησης. Γιατί είσαι πραγματικά καλό παιδί. Έτσι. Και όλοι εδώ σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Εμένα αυτό μου βγάλε ηρωνία, ψέμα. Γιατί έναν άνθρωπο, εγώ προσωπικά σαν Δημήτρης, αν πω ότι κάποια από τα κορίτσια το θαυμάζω. Το λατρεύω. Λέγονται αυτά. Θα ήταν το πρώτο άτομο που θα καλούσε στο κόκκινο δωμάτιο, το πρώτο άτομο που θα καλούσε στο ραντεβού. Το πρώτο άτομο σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Αδικείς τον εαυτό σου. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που το έχω δηλώσει και στα casting. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος γενικά στη ζωή μου πάντα έβαζα τους άλλους πάνω από τον εαυτό μου. Και το συνεχίζω και το κάνω γιατί είναι έτσι το χαρακτήρα μου. Και αυτό με έχει πληγώσει πολλές φορές, έτσι. Αυτό που λέει ο Δημήτρης έχει μια σωστή λογική. Όχι μια σωστή λογική, είναι ολόσωστο. Ολόσωστο είναι. Είναι ολόσωστο. Να σου πω κάτι, ήθελα να πάρω θέση χθες το πριν καλά πραγματικά, αλλά το κράτησα για σήμερα. Γιατί απλά θέλω να ρωτήσω. Δεν το είπα και ενώπιον επιτόπου. Δείξε το εμπράκτο στο θαυμάσμα. Λέω πίσω ότι θαυμάζει κάποιο, δεν δείχνει έμπρακτο. Όχι μετά. Δηλαδή, φαντάζεσαι εγώ πόσο γλιώδης και γλίτσας θα ήμουνα. Πόσο γλίτσας Ελληνός. Άμα έμπαινα εδώ και έλεγα σε όλους: σε θαυμάζω Αργύρι, σε θαυμάζω Δήμο, σε θαυμάζω Νίκο. Και πω τι τέλειο άτομο που είσαι, πω Τζέσον Τρολένα. Θα έλεγα τι γλίτσα είναι αυτό. Τι γλίτσα. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να μπω στο μυαλό ενός ανθρώπου. Μπορώ να δεχτώ την άποψή του καθενός. Ναι. Δεν είμαι εγκεφαλικά μυαλωμένος ώστε είσαι, να νιώσω. Και καλύτερα από όλους είσαι. Μια χαρά είσαι. Τέλειος είσαι. Μην το λες για τον εαυτό σου. Μην το λες για τον εαυτό σου. Μην το λες για τον εαυτό σου. Μην υποτιμάς τον εαυτό σου. Τέλειος είσαι. Μην κάνεις λάθη. Μην κάνεις λάθη. Θα σου πω κάτι. Δεν γίνεται. Είναι 101% ειρωνικό και δεν εννοεί τίποτα από αυτό. Γιατί δεν θες να το πιστέψεις. Γιατί δεν θες να το πιστέψεις. Εντάξει, κοίτα. Το λέω Δημήτρης, το λέω εγώ. Το λένε όλοι. Γιατί. Ένας άνθρωπος, η λέξη θαυμασμός, πώς το πει θαυμασμός. Το θαυμάζω, τον λατρεύω. Λατρεύω, ας πούμε, τον λατρεύω. Μπορεί να λατρεύει εμένα σαν άνθρωπο. Στο θέμα του χαρακτήρα, στο θέμα πώς συμπεριφέρεται. Και τι κάνει η λατρεία, πώς προήρθε η λατρεία. Από πού προκύπτει. Με τα λόγια. Συμπαθώ και με τα λόγια. Ίσως επειδή και εγώ προσπαθώ ακόμα δεν έχω αλλάξει απόφαση. Δεν ξέρω. Τζάμπα, μιλάμε. Τζάμπα, χαμένα λόγια. Μην μπαίνει σε αυτή τη λούπα. Γιατί άμα μπει αύριο μεθαύριο και στην κοινωνία θα βγει, πάλι θα μπαίνει σε αντίστοιχε λούπε. Αυτόματο βέβαια. Όπα, το ίδιο. Να του πούμε, καθόμαστε και του λέμε 6 άτομα. Ξέρεις κάτι. Εμένα προσωπικά μου έβγαλε αυτό. Και μπορεί να μην είναι έτσι και μπορεί να το εννοεί και μπορεί και. Παραμυθιάζομαι. Ναι. Έλα, ρίχτω. Ξέρω πολύ καλά τι θα συμβεί. Και πάμε και να πανηγύρι. Πάμε και το κλαρίνο. Ναι. Σ' αγαπώ πολύ. Οπότε, να σου πω κάτι. Μετά θα είμαι εγώ κακός, ρε φίλε, άμα δεν του λέω. Φίλε, δεν είσαι κακός, αλλά είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν δέχονται. Ρε μπρο, εγώ το έχω εξηγήσει μερικά πράγματα. Και γενικά εμένα μ' αρέσει να βλέπω τι λέω και θα το πω και ομά και θα το πω και ειδικά σε πιο στενή μου. Ναι. Θα σου πω, όταν κάνεις βλακία, ότι ξέρεις κάτι. Μπορεί να κάνεις βλακία και εκτιμώ πάρα πολύ για να μου το λένε και εμένα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά το θέμα ποιο είναι, ότι τώρα, ας πούμε. Κάτι βλέπεις εσύ, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, γιατί όλοι αυτό βλέπουμε. Εκτός αν είμαι εγώ περίεργος. Όχι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Τι βγάζει άκρη τώρα, γιατί πίσω και δεν θέλει να το καταλάβει. Ξέρεις που θα το καταλάβει. Τον παίζει. Ξέρεις που θα το καταλάβει όμως. Άμα φύγει αγόρι και μπει ένας που λίγο της αρέσει και τέτοια. Γεια σας. Τι γεια σας, ρε. Έχετε για βρυσούλες. Θες. Καλά, ξεκάθαρα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι, νομίζω, στανταράκι. Θες, πριν μπει ο παίχτης. Πριν μπει ο παίχτης, στις σκάλες εκεί, πριν ανοίξει την πόρτα να μπει. Αυτό έχει δίκιο. Ναι, αλλά μετά θα το μαζεύεις τον Αργύρι, εσύ. Θα τη φας όλη την κρίνια. Εγώ προσωπικά δεν μαζεύω κανέναν, φίλε. Να σου πω κάτι, είναι μερικοί άνθρωποι που ό,τι και να τους πεις, με όποιον τρόπο. Δεν θα το δεχτούν. Για παιδιά, έχω μπερδευτεί. Για κοίτσι, μιλάνε για εγώ. Για κοίτσι. Μιλάνε για μία κοπέλα απέναντι στον Αργύρι. Ναι, για μένα μιλάνε και λέει τον παίζει στα δάχτυλα.
Έχω... Παίζεις εσύ τον Αργύρη. Παιδιά, έχω πει εγώ ότι έχω δείξει ερωτικό ενδιαφέρον για τον Αργύρη. Εγώ δεν το άκουσα. Είπες τίποτα χθες για τον Αργύρη. Όχι, ίσα ίσα. Α, γι' αυτό. Α, λίγο ναι. Θεέ μου, θεέ μου. Λίγο ναι. Παιδιά, δεν είναι στην κουζίνα που στην κουζίνα και λέω, τι λες καλά για τον άντρα μου. Και μάλλον το έδειξα από απέναντι. Α, γι' αυτό είναι πάρα πολύ παιδιά, εύκολα να παρεξηγηθούμε εδώ. Πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας πάντα. Και εγώ λέω, για ποια λες. Παιδιά, εγώ έχω δείξει ποτέ στον Αργύρη ερωτικό ενδιαφέρον. Το παιδί το συμπαθώ πάρα πολύ και το θαυμάζω πραγματικά. Και άμα δεν λένε για σένα και λένε για... Δεν κατάλαβα. Για σένα. Γιατί για οποιαδήποτε, δεν ξέρω. Εγώ το πήρα προσωπικά γιατί νομίζω ότι μιλάνε για μένα. Εγώ ξέρω σίγουρα ότι, και πιστεύω έχει δηλώσει αυτό, και ο Αργύρης, πιστεύω, δεν ξέρω αυτό, ναι. Πιστεύω ότι έχει δηλώσει ο Αργύρης ότι του αρέσει η σωτηρία, βλέπω όμως, έτσι νομίζω και πάλι, ότι του αρέσει την κοινωνία. Όχι, εμένα, αυτό όμως με πειράζει, γιατί εγώ καταλαβαίνω τώρα ποιος θέλει να πει τι και για μένα, αλλά ο καθένας θα έχει πάντα να πει κάτι για σένα. Αλλά εγώ δεν το έχω δείξει αυτό. Όχι, να το έδειχνα, να έλεγα, εντάξει, ναι, έχουν δίκιο. Ναι, πρέπει όμως να σιγουρευτούμε ότι λένε για σένα. Αυτό. Ότι λένε. Ναι, είμαστε σίγουροι ότι λένε για τον Αργύρη. Εγώ όταν άνοιξε, νόμιζα έλεγαν για τον Νίκο. Τι να κάνω, εγώ να αποδείξω να κάτι σε κάποιον. Ναι, να ρωτήσουμε όμως γιατί. Ναι, για να μάθουμε. Γιατί τώρα. Ήταν μια στιγμή που δεν ανέφεραν και όνομα. Αυτό σου είπα πριν. Αυτό σου είπα πριν. Μην αρχίζει πριν το έχει καταλάβει. Καλά, εγώ το ένστικτό μου το. Και όμως... ότι δεν θα σου έβγαινε ψεύτικα με κάποιον, κατάλαβες. Μα δεν έχω δώσει καν πάτημα. Ναι. Εγώ τον Αργύρη τον αγαπάω πάρα πολύ σαν άνθρωπο και τον εκτιμάω πάρα πολύ. Είχα πει μία λέξη που τον πείραξε, με κάλεσε να το συζητήσουμε. Πάντα ξέρω εγώ θα μιλήσει για μένα ή το οτιδήποτε. Δεν είναι μόνο το ερωτικό, είναι και σαν άνθρωποι, έτσι. Το ότι δείχνεις ενδιαφέρον για κάποιον ερωτικά δεν σημαίνει ότι δεν το θες και σαν άνθρωπο. Εγώ του είπα, σε συμπαθώ πάρα πολύ, θα ήθελα να σε γνωρίζω καλύτερα. Αλλά σαν άνθρωπο. Δεν είπα ερωτικά ή το οτιδήποτε. Δεν θέλω να σε μπερδέψω. Τον άντρα που θα έχω απέναντί μου, είτε φιλικά είτε ερωτικά, θέλω να είμαι πάντα ξεκάθαρη. Τα έχεις πει όλα αυτά. Εννοείται. Ναι, πολλές φορές αυτό σου λέω. Γι' αυτό έχω αποδείξει. Αλλά κοιτάξτε, δεν λέει ο ίδιος ο Αργύρης αυτό. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λένε και τα παιδιά τη γνώμη τους. Έτσι δεν είναι. Άλλο είναι να το ακούσουμε αυτό. Εσύ τώρα που κάπου διαφώνησαν. Για να έφυγε ο Δημήτρης και ο Τζέισον στην κουζίνα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να και εγώ. Και εγώ νόμιζα και για τον Νίκο, λέει. Δηλαδή, για τον Νίκο, άλλο παπά Ευαγγέλιο. Δηλαδή, τι, ότι παίζω τον Νίκο. Έχω πει κάτι εγώ για ερωτικό ενδιαφέρον με Νίκο. Για κανέναν δεν έχεις πει. Για κανέναν, για κανέναν. Εγώ βέβαια, όπως και να είναι. Αλλά προσπαθούν και αυτοί να καταλάβουν που. Και επειδή συνέχεια σχολιάζει τον Νίκο, γι' αυτό ίσως το έχουν συνδυάσει, έτσι κατάλαβες. Ο Νίκος, άμα δεν είχε αυτές τις ηλίθιες απόψεις και δεν ήταν εδώ γεια σας, μια χαρά θα ήταν το παιδί. Υπάρχει κάποια κοπέλα που δεν έχει έρθει καθόλου κοντά. Ειρήνη, ας πούμε τώρα μόνο δύο μέρες που... τις τελευταίες μέρες. Ειρήνη όμως σου δίνει την ευκαιρία να... Βλέπω ότι η Ειρήνη έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ενδιαφέρον από πλευρά. Δεν μου μίλησες, πούμε, κατάλαβες. Δεν σου μίλησε. Όχι, δεν είπε γεια σου, Αργύρη. Εγώ χθες. Εντάξει, κάθε μέρα. Εντάξει, και εσύ δεν σου είπε κάτι, ρε φίλε. Πες ένα γεια σου, Ειρήνη. Δεν θέλω να δώσω στοιχημένα την Ειρήνη, γιατί εντάξει, εγώ την Ειρήνη ας πούμε δεν την βλέπω τώρα ερωτικά. Δεν μου παίρνει καν από το μυαλό την βλέπω. Φρεντζόν. Φρεντζόν. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι είναι μια γυναίκα στο γούστο μου. Ναι, ναι. Το ότι έχει ένα χαρακτήρα που είναι αξιέπαινο, είναι χαμηλών τόνων, αυτό μετράει πάρα πολύ σαν έναν άντρα. Οι άντρες τι δεν θέλουμε, την κρίνια. Καλά, δεν ξέρεις πώς είναι σε μια σχέση. Εντάξει, οκ. Αυτό δεν το δείχνεις τώρα. Δεν είναι κάποια που θα βγάλει γκρινιά. Θα σ' άρεσε ο Αργύρης σαν ένας άντρας για σχέση. Δηλαδή, από τα χαρακτηριστικά του. Έλα, πες. Θα τον έβλεπες ερωτικά. Θα τον έβλεπες ποτέ ερωτικά. Κοίτα, λίγο που έχουμε μιλήσει, ναι. Με τον Αργύρη θεωρώ ότι έχει αυτά που θέλω σαν χαρακτήρα. Η αλήθεια είναι ότι όταν τον είχα πει το δύο παιδί μου, σας το έχω πει και εσάς, έλεγα ότι οκ, ένας ωραίος άντρας, ένας ούτε άσχημος, ούτε πολύ όμορφος, αλλά δεν το είχα στο μυαλό μου. Αλλά όταν μιλάς με τον άλλον, είναι αυτό ότι με κέρδισαν κάποια πράγματα, θεωρώ ότι είδα και κάποια πράγματα, κατάλαβα βασικά κάποια πράγματα χωρίς να μου τα πει για εκείνον, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει. Σίγουρα ναι. Όλα. Τι κατάλαβες. Για πες. Κατάλαβα, παιδί μου, ότι εγώ συνεχίζω να λέω ότι είναι έτσι ρομαντικός, ευαίσθητος, τεφερός, ότι μπορεί να μην μιλάει τόσο πολύ, εγώ επιμένω να το λέω αυτό μόνη μου, αλλά και δεν μας έχει δείξει 100% αυτό που είναι, γιατί μπορεί να ντρέπεται, να είναι λίγο πιο μαζεμένος, αλλά
αν είναι με την άλλη ή με τον άλλο, με το φίλο του ή δυο τους, είναι... Οι μαντινάδες του μιλάνε. Και τα μάτια. Όχι, μιλάει όχι, με μαντινάδες, πώς δεν είναι, μιλάς με γρήφους. Ότι είναι πάρα πολύ καλός στη σχέση. Δηλαδή, προσέχει τη γυναίκα, πιστεύω ότι την έχει ψηλά τη γυναίκα του. Το κορίτσι του, πες έτσι. Να ρωτήσω κάτι, Άγγελο. Αλλά σχετικό. Για πες. Άμα είναι να ψηφίσουμε ανάμεσα σε εμάς. Δεν λέω. Δεν μπορώ. Ό,τι μου έρθει εκείνη την ώρα. Οριακά κλήρω. Δεν ξέρω. Δύσκολο. Δεν ξέρω. Το είπα πριν, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ σε σκέψη. Πολύ δύσκολο. Εγώ πιστεύω όμως ότι θα βγει πάλι, θα βγούμε τα κορίτσια. Από εμάς δεν θέλω να φύγει κάποιον. Ό,τι να χρειαστεί να την ψηφίσω ιδανικά. Θέλω να είμαστε μαζί για πάντα εδώ πέρα. Κλέρα, εμείς. Τι σου λέει, πέναν εβδομάδες. Αλλά ναι. Είναι δύσκολο. Πολύ δυσάρεστο. Κάποια πρέπει να ψηφίσουμε. Αλλά εντάξει. Να, σκληρό καρύδι. Κάποια πρέπει να ψηφίσουμε. Μπορεί και να μην χρειαστεί καν, παιδιά, ποτέ δεν ξέρω. Κάποιος μπαίνει, κάποιος βγαίνει. Σκεφτόμαστε θετικά. Σκεφτόμαστε ρεαλιστικά. Θετικά. Τι άλλο το που έχει το ψουκαράκι. Όλα είναι ενέργειες. Άμα σκεφτόμαστε τώρα και λέμε ποια θα φύγει, θα φύγει σίγουρα γυναίκα. Σιγά σιγά, με τους αγαπημένους μου εδώ πέρα, να κάθονται. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά. Σίγουρα? Ναι. Εντάξει, το λέω γιατί είναι μεγάλη μέρα. Εγώ, ας πούμε, έχω γονεί, εσείς δεν έχετε? Πολύ. Όχι, δεν έχετε. Έχουμε πολύ. Α, γιατί δεν ξέρετε και τι πρόκειται να συμβεί. Εγώ που ξέρω έχω τη μεγάλη την αγωνία. Καλωσορίσατε λοιπόν στον Καλά. Αυτή τη δεύτερη εβδομάδα εδώ στο Power of Love. Λοιπόν, το τι θα γίνει ακριβώς με την ψηφοφορία, πώς πρόκειται αυτή να διεξαχθεί και όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες, θα τα μάθετε όλα σε λίγο. Νίκο μου, εσύ είσαι υποψήφιος προς αποχώρηση από το προηγούμενο Γκαλά. Θα ήθελα να μου πεις έτσι 2-3 κουβέντες για το πώς αισθάνεσαι σήμερα. Μπορώ να πω πως δεν έχω καθόλου αγωνία, να είμαι ειλικρινής, καθόλου. Γιατί δεν έχεις καθόλου αγωνία? Θα μπορούσε να είναι για δύο λόγους. Ένα, δεν σε νοιάζει. Δύο, είσαι πάρα πολύ σίγουρος για τον εαυτό σου. Εκτός και αν υπάρχει μια τρίτη εκδοχή, την οποία δεν έχω σκεφτεί. Υπάρχει και μια τρίτη εκδοχή. Για πες μου. Η οποία είναι. Προσωπικά πιστεύω στην μοίρα. Ωραία. Στο πεπρωμένο, ας το αποκαλέσουμε έτσι. Mm-hmm. Στο κισμέτ. Στο κισμέτ, ναι, πώς το λένε. Γι' αυτό, εάν σήμερα αποχωρήσω, που θα είναι σαν να φεύγει ο τίγρης από το ζωολογικό κήπο, ας το πούμε και πιο απλά. Και όχι το λιοντάρι, ο τίγρης. Τίγρης είναι πιο δυνατό ζώο.
τότε θα θεωρήσω πως αυτό έπρεπε να γίνει. Mm-hmm. Και γι' αυτό δεν έχεις κανένα άγχος. Είναι σαν αυτό που λένε οι Κινέζοι, ότι δεν πρέπει να στεναχωριέσαι ποτέ για δύο πράγματα. Γι' αυτά που μπορείς να αλλάξεις και γι' αυτά που δεν μπορείς να αλλάξεις. It's all about perspective. Μάλιστα. Το perspective σου λοιπόν είναι αυτό, το δέχομαι. Και είναι και πολύ ωραίο για τη ζωή σου γενικότερα, όχι μόνο για το παιχνίδι, ούτως ή άλλως αυτό. Και θα ήθελα να πάω στους δύο καινούριους αρχηγούς. Σε παρακαλώ, πες μου, Γλυκέρη. Και πήγε το μάτι μου στη νίκη κατευθείαν. Είχα συνηθίσει να πηγαίνω προς τα εκεί. Πες μου, Γλυκερία μου, από χθες σήμερα, τι μπορεί να έχεις σκεφτεί. Γιατί άλλο να το ακούς. Καλά, χθες ήσουν όχι χαρούμενη. Δηλαδή, αν θυμηθώ το χαμόγελό σου και το πρόσωπό σου, καλά μου είπες, ήταν πιο καλά και από Καλλιστεία. Που έχουν περάσει και λίγες ώρες, πώς είσαι τώρα. Είμαι πάλι χαρούμενη, εξακολουθώ. Εντάξει, τώρα μπορώ να πω κάποια πράγματα. Θα ξαναπώ ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Εύχομαι καλή επιτυχία και στα αγόρια και στα κορίτσια. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, είναι ένα παιχνίδι. Αλλά εντάξει, δεν πάβει να είναι δύσκολο όλο αυτό τώρα που θα περάσουμε. Καλά, για σένα και τον Αργύρη, μόνο πολύ ωραία πράγματα θα συμβούν σήμερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, μετά που θα ακούσετε και τι δώρο έχετε κερδίσει, ούσα και όντας η δημοφιλής, ας πούμε, των αγοριών και των κοριτσιών, τότε θα θες να τους φυλάς τα χέρια για τα πόδια. Δεν είναι αστεία ιστορία. Ανυπομονώ. Αργύρη μου, εσύ. Εγώ είμαι πολύ ευγνώμων για εχθές. Με υποστηρίξανε όσοι με υποστηρίξανε, δεν ξέρω ποιοι. Εύχομαι όποιος βγει από μένα την γλυκίδα της, εύχομαι καλή τύχη για να προστατέψει το σπίτι. Εννοείται ότι δεν θα ήθελα να βγει κάποιος άντρας για να δοθεί μια ακόμη ευκαιρία σε κάποιον που δεν έχει να δείξει τον εαυτό του να πάει παρακάτω. Από εκεί και πέρα, όπως έχεις εσύ εκπλήξεις, έτσι κι εγώ, άμα έχω το λόγο πιο μετά, έχω κι εγώ μια έκπληξη, την επιφυλάσσω μέσα μου και θα την πω μετά. Είναι δυνατόν να μην έχεις εσύ το λόγο, κοντζαμπάν αρχηγός εδώ πέρα. Αρχηγός δεν θα μπορούσα να το θέσω, γιατί αρχηγός δεν είμαι. Νιώθω απλά ότι είμαι ασφαλής σε αυτή τη στιγμή και μου δίνονται κάποιες ευκαιρίες, κάποια προνόμια που κάποιοι άλλοι θα τα πάρουν ίσως και στην πορεία του παιχνιδιού. Είσαι ασφαλής για το αρχηγός, το λέω με την έννοια πια. Ότι όπως είδες και ο Δημήτρης και η Νίκη στην εβδομάδα που πέρασαν, έπρεπε να κάνουν κάποιες επιλογές. Ήταν στο χέρι τους να διαμορφώσουμε έναν τρόπο την εβδομάδα για όλους εσάς. Ναι. Οπότε αυτό έχει και μία ευθύνη, αλλά έχει και μία εξουσία. Εννοείται. Φαίνεται βέβαια ο άνθρωπος για το πώς πρόκειται να την διαχειριστεί αυτή την εξουσία, έτσι δεν είναι? Φυσικά, εννοείται. Λοιπόν, όντως θα πούμε πολλά πράγματα συνέχεια για το τι πρόκειται να συμβεί και με ποιον τρόπο θα διαμορφωθεί όλη η κατάσταση μέσα στους 12. Τώρα αυτό που θα ήθελα να μου πείτε είναι. Έτσι, σκεπτόμενοι την εβδομάδα αυτή τη δεύτερη που ήσασταν εδώ πέρα, πώς περάσατε? Σωτηρία, πώς πέρασες? Δεν έγινε κάτι συνταρακτικό. Normal. Πιστεύεις ότι δεν έχει γίνει και κάτι ιδιαίτερο? Άμα έχει συμβεί σε μένα κάτι, όχι, δεν έχει συμβεί, δεν κάτι, έχει συμβεί ιδιαίτερο κάτι ιδιαίτερο σε μένα. Πολύ ωραία. Για πάμε να δούμε τι πραγματικά συνέβη αυτή την εβδομάδα. Για πάμε. Θέλω να γνωρίσω καλύτερα τον Νίκο. Και τον Αργύρη θέλω να γνωρίσω καλύτερα. Και τον Τζέισον. Επιμένω στον Τζέισον ότι θέλω να τον γνωρίσω καλύτερα. Το και τον Δήμο ναι. Θέλω να γνωρίσω. Τόσο γρήγορα με τη Γλυκερία, ξέρεις, δέσιμο, χωρίς να γνωρίσεις καμία άλλη να δεις. Ναι, η αλήθεια είναι και τη το είπα. Δεν ξέρω. Ότι δεν έχω δώσει την ευκαιρία. Σαν να ήσουν από πιο πριν διαβασμένος και να. Δεν ξέρω. Εγώ από την πρώτη στιγμή που μπήκες, σου πήγα κόντρα. Παρ' όλα αυτά, είπα θέλω να το γνωρίσω. Γιατί πιστεύω κάτι. Ή μήπως αυτά που λέει τα πιστεύει, θέλω να δω. Δηλαδή έλεος. Και μέρα με τη μέρα, έδωσα ευκαιρία, δεν σε ψήφισα προς αποχώρηση. Γιατί οι απόψεις μας είναι τελείως διαφορετικές, αλλά κάτι πιστεύω σε σένα ότι ξέρεις τι μπορεί να είσαι καλός άνθρωπος, εννοείται. Εσύ δεν θέλεις μία γυναίκα, εσύ θέλεις τρεις γυναίκες. Οκ, δεκτό να θέλεις τρεις γυναίκες. Εγώ γιατί να μην θέλω τρεις άντρες. Βλέπω τη γυναίκα που θα έρθει στη ζωή μου ότι έρχεται στο δικό μου κόσμο. Αυτό δεν σου άρεσε, δεν το βλέπω. Επειδή τόσα χρόνια χτίζω το δικό μου κόσμο, το δικό μου κάστρο. Θα ανοίξω την πόρτα μου και θα μπει σαν πριγκίπισσα μέσα. Ωραία. Εσύ κάποιες φορές μου βγάζεις πως έχεις δημιουργήσει το δικό σου κόσμο. Ναι. Και θες και εσύ να ανοίξεις την πόρτα σου για να μπει ο πρίγκιπας. Αλλά δύο κάστρα, δύο κόσμοι δεν μπορούν να συγκρούονται, γι' αυτό συγκρουόμαστε. Μια γυναίκα θέλει τέτοιο. Δεν έχω τρόπους εγώ.
Θα την ανεβάσω μέχρι πάνω σαν κύριος, σαν υπότης, Δον Κιχώτης. Φιλάκια. Νιώθω πολύ καλά. Είδες, κάτι σας πάω μέχρι πάνω. Γιατί εγώ θα μου κοπεί ανάσα. Πλακάνω. Την κυριολεξία μας έκλαιγε. Πάει, την πήρα, φεύγω εγώ, παιδιά. Γεια σας, αγόρια. Γεια. 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 Μου λες τι έγινε αυτή την εβδομάδα. Όντως, τι έγινε, τι είδατε εδώ πέρα, τι καταλάβατε ότι έγινε αυτή την εβδομάδα, έγινε κάτι. Εμένα πάντως δεν με ανέβασε κανείς από τα σκαλιά αγκαλιά. Η Σωτηρία είπε ότι εγώ τον Αργύρη το θαυμάζω, τον λατρεύω. Ούτε τον έχει καλέσει στο κόκκινο δωμάτιο, ούτε του έχει δώσει τη σημασία που θα έπρεπε όσο Αργύρης. Δηλαδή, όσο Αργύρης της δίνει σημασία, απομακρύνεται και το βλέπουμε όλοι, φαντάζομαι. Δεν είναι ότι τέτοιο. Εγώ συμπεριφέρομαι αλλιώς έναν άνθρωπο τον οποίο θαυμάζω. Η Σωτηρία μου λέει: Νίκο μου, είσαι ο ιδανικός, ο άνδρας των ονείρων μου. Έτσι μου είπε. Όντως, δεν έχει συμβεί τίποτα. Έχεις τη δίκη σου κι εσύ. Το επειδή... Α, το ξέχασα. Τι... Ναι, καλά, το ξέχασες. Οι τρεις του έξι σε διεκδικούνε. Τι άλλο θα ήθελες. Τι ακριβώς θέλεις να συμβεί άλλο. Δηλαδή, όχι, να αρχίσουμε ευαγγελικά μέσα στην Ισύνακη. Μα δεν είχα καν την ευκαιρία να μιλήσω με τον Αργύρη, να κάτσουμε να τα πούμε κτλ. Είπα, θέλω να τους γνωρίσω, οκ. Okay. Και όσον αναφέρθηκα στον Τζέισον, είναι επειδή το έχω πει, ότι κάτι κρύβεις. Αυτό. Σαν άνθρωπο. Εντάξει, άμα είναι να τα παίρνουμε όλα και να τα παρεξηγούμε, οκ. Okay. Ποιος παρεξήγησε κάτι. Δεν είπα κάτι. Το πρόσωπο του Τζέισον. Δεν είπα κάτι, μίλησα. Δεν μίλησε όμως ο άνθρωπος, είναι η αλήθεια όχι, αυτό. Δεν είπε κάτι, αλλά έκανε μια έκφραση τύπου... Εντάξει. Μίλησε, Τζέισον. Κοίταξε να δεις, γενικά θεωρώ ότι δεν κρύβω κάτι. Δεν ήρθα εδώ για να κρυφτώ. Είμαι αυτό που είμαι. Δεν ξέρω γιατί θεωρείς ότι κρύβω κάτι, αλλά είμαι ανοιχτός στο να συζητήσω κάτι το οποίο θεωρεί ότι έχει παρεξηγηθεί ενδεχομένως. Αλλά... Όχι, δεν είπα ότι παρεξηγήθηκε κάτι. Έπαιξε κάθαρα. Δεν παρεξηγήθηκε. Όχι, κάθαρα. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Οκ, okay, εντάξει. Τι εντάξει είναι εντάξει, ρε παιδιά. Εξηγήστε και σε εμάς τους υπόλοιπους. Καθόμασταν εγώ, η Σωτηρία και ο Τζέισον μέσα στο σπίτι και η Σωτηρία τον είπε ότι λέει ψέματα, γενικά δεν είναι αυτό που δείχνει ο Τζέισον. Βασικά ο Τζέισον με ρώτησε, πες μου τη γνώμη σου, τι πιστεύεις για εμένα, γιατί δεν σε βλέπω, έχεις μια στάση έτσι και του είπα. Συνέχισε. Ναι. Και τελείωσε ο χρόνος, έφυγε ο Τζέισον και κάθισα εγώ μαζί με τη Σωτηρία εδώ πέρα. Μου είπε κάποια πράγματα. Γενικά στη ζωή μου να προσέχω και γενικά να προσέχω και τον Τζέισον. Εγώ ακούω όλα τα κορίτσια, όλες τις απόψεις, αλλά έχω προσωπικό χρόνο για να μιλήσω με τον Τζέισον. Και από ό,τι έχω καταλάβει, όντως δεν δείχνει κάτι που δεν είναι. Εντάξει, αυτό εμπίπτει στη δική σας σχέση. Θα έχουμε χρόνο να το σχολιάσουμε αργότερα αυτό. Τώρα, όσον αφορά σε εσένα, Σωτηρία μου, άρα είπες θέλω να γνωρίσω τον Τζέισον γι' αυτό. Ναι, δεν το είπα. Ωραία. Γιατί στο βίντεο που λέω και για το Δήμο και για αυτά, επειδή δεν έχω προλάβει να μιλήσω μαζί τους και να τους γνωρίσω. Δεν μιλάω για ερωτικό, μην το παραπέμψουμε εκεί πέρα. Δήμο. Αυτό είναι απόσπασμα. Την πείραζα εκείνη την ώρα στην κάμερα, μας έδειχνε η κάμερα. Δεν της έκανα ούτε ερωτική εξομολόγηση ούτε τίποτα. Και συνέχεια την πειράζω εγώ τη Σωτηρία. Όντως. Δεν ήταν ερωτικό. Δεν ξέρω πώς φάνηκε. Ναι, αλλιώς φαίνεται εκεί πέρα και αλλιώς είναι. Τέλος και διαβολάκι τη λέω δηλαδή. Ναι. Τι πρέπει να κάνω, την κυνηγάω με ένα σταυρό στο χέρι. Γιατί αισθάνεστε ότι πρέπει να απολογηθείτε γι' αυτό. Γιατί έτσι όπως βλέπουμε το βίντεο πρέπει να απολογηθούμε, ναι. Αφού φαίνεται κάτι άλλο. Και εγώ έτσι πως είδα το βίντεο, μου λέει... Τι μου κατάλαβες έτσι πως είδες το βίντεο. Όχι, μου λες τι έγινε αυτή την εβδομάδα. Όντως, τι έγινε, τι είδατε εδώ πέρα, τι καταλάβατε ότι έγινε αυτή την εβδομάδα, έγινε κάτι. Όχι. Εμένα πάντως δεν με ανέβασε κανείς από τα σκαλιά αγκαλιά. Ω, εντάξει. Αυτό είναι άλλο. Εντάξει. Κάτι έγινε. Ναι, πέρα του Αργύρη που με ανέβασε στη σκάλη. Ωραίο αυτό. Πολύ ωραία κίνηση. Και μπράβο του. Θες να μας πεις κάτι για τον Αργύρη όμως, να μας βοηθήσεις. Ότι τον εκτιμώ πάρα πολύ, σαν άνθρωπο. Οκ. Okay. Και το συμπαθώ πάρα πολύ αυτό. Μετά είδα ένα απόσπασμα επίσης στο σπίτι των κοριτσιών.
το Δημήτρη που λέει ότι η τύπησα τον παίζει. Και μόλις έρθει κάποιος άλλος, γεια σας. Το εννοώ 100%. Έχω πει κάτι ερωτικό, ότι θέλω να γνωρίσω τον Αργύρη ερωτικά. Στο πριν καλά, η Σωτηρία είπε ότι εγώ τον Αργύρη το θαυμάζω, τον λατρεύω. Ναι, ωραία. Ναι. Εγώ προσωπικά αν έλεγα σε κάποια τα κορίτσια, αλλά μπορεί να έχει να κάνει και με το χαρακτήρα. Ότι θαυμάζω κάποια κοπέλα ή τη λατρεύω ή οτιδήποτε άλλο από αυτές τις μεγάλες κουβέντες, γιατί όντως είναι μεγάλες κουβέντες. Θα την καλούσα και στο κόκκινο δωμάτιο, θα την έπαιρνα και μαζί μου ραντεβού. Γενικά θα της έδινα όλη την προσοχή που θα είχα για αυτό τον άνθρωπο. Τώρα η Σωτηρία, πώς ξαφνικά θαυμάζει τον Αργύρη, τον εκτιμάει, τον λατρεύει, τον αγαπάει. Δεν μπορώ να βγάλω να καταλάβω. Είχα ευκαιρία να κάνω κόκκινο δωμάτιο μετά. Άπειρες. Πότε, τώρα. Μετά πότε, από χθες εννοείς. Μετά από το πρώτο ραντεβού. Ναι. Και με τον Τζέισον. Εντάξει, μετά από όλα αυτά. Ναι, είχα άλλη ευκαιρία. Το έχω πει, δεν ναι. Είχα άλλη ευκαιρία. Ωραία, άρα την άλλη σου ευκαιρία θα την έδινε στον Αργύρη. Μα το είχα πει και στα κορίτσια. Σας το είχα πει, ναι ή όχι. Εντάξει. Okay, εντάξει. Μπορεί να ισχύουν αυτά που λέει, είναι η δική μου γνώμη. Και πώς το παίζω ερωτικά, δεν μου λέει. Ξεκάθαρα, δεν είπα ότι το παίζεις ερωτικά. Είπα ότι εμένα αυτό, ότι εγώ τον θαυμάζω τον Αργύρη χθες, μου έβγαλε μια ειρωνία προσωπικά. Ότι θαυμάζει έναν άνθρωπο τον οποίο ούτε το, από ό,τι μου είπε, ούτε τον βλέπει ερωτικά. Αλλά το ερωτικό είναι το τελευταίο στο θαυμασμό. Ούτε τον έχει καλέσει στο κόκκινο δωμάτιο, ούτε του έχει δώσει τη σημασία που θα έπρεπε όσο Αργύρης. Δηλαδή, όσο Αργύρης της δίνει σημασία, απομακρύνεται. Και το βλέπουμε όλοι, φαντάζομαι. Δεν είναι ότι τέτοιο. Εγώ συμπεριφέρομαι αλλιώς έναν άνθρωπο τον οποίο θαυμάζω. Μπορεί να το έχω μπερδέψει, μπορεί. Απλά μου φάνηκε κάπως αυτή η μεγάλη κουβέντα. Ναι. Μου φάνηκε λίγο υπερβολική, συγγνώμη. Αργύρη μου, όταν τα έλεγε αυτά τα πράγματα τώρα, Δημήτρης, κουνούσες καταφατικά το κεφάλι σου. Συμφωνείς με αυτά που λέει ο Δημήτρης? Συμφωνώ με κάποια που λέει, ναι. Εντάξει, δεν γίνεται να συμφωνώ με όλα. Μπορεί να έχω και εγώ τη δική μου γνώμη. Πριν είπε η Σωτηρία ότι δεν είπε στα κορίτσια ότι σε καλά δεν του το είπε. Και λέει, ξέχασα. Και εγώ ξέρω στη ζωή μου ότι όποιο ξεχνά, προσπερνά. Δηλαδή κάτι το οποίο το ξέχασε, το προσπέρασε και πα παρακάτω. Είναι νομίζω η πιο σωστή έκφραση μέσα σε ένα λόγο και σε μια πράξη. Κάτι που δεν σας έχω πει τόση ώρα, αλλά το παρατηρώ γιατί είμαι απέναντί σας, είναι ότι αφού του παίχτηκε το βίντεο αυτό, ο Νίκος κάνει όλη αυτή την ώρα διαλογισμό. Νίκο... Κατερίνα μου, με αυτά που ακούω, μόνο διαλογισμό μπορώ να κάνω πραγματικά. Κουράστηκα. Επειδή... Δεν θα απορκίζομαι, θα πω υπόσχομαι πως το 90% του περιεχομένου, των συζητήσεων που είχαμε μόλις τώρα, ήταν μη αυθεντικό. Εντελώς μη αυθεντικό. Τι εννοώ με αυτό? Εάν αυτές οι συζητήσεις δεν θα υπήρχαν έξω στον πραγματικό κόσμο. Okay. Και το νιώθω πάρα πολύ την τελευταία εβδομάδα, πως κάποιοι ή κάποιες ναι. παίκτριες, δυστυχώς, δεν είναι ο εαυτός τους. Και μπορεί να μην ευθύνονται και οι ίδιοι αυτό, λόγω κάμερες κτλ. Ποιοι? Δεν χρειάζεται να πω ποιοι. Πιστεύεις? Όχι, χρειάζεται δεν... πάρα πολύ να πούμε ποιοι. Πιστεύεις πως δεν είμαι ο εαυτός μου και προσποιούμε κάποια άλλη? Αυτό που θέλω να πω είναι πως εγώ είμαι αυθεντικός από την πρώτο δευτερόλεπτο που μπήκα. Εσύ κάποιες φορές δεν είσαι αυθεντική. Όπως για παράδειγμα που πες του Αργύρη... Δεν θαυμάζω, πάνω και όλα αυτά. Προσπαθώ να βρω τις πιο ευγενικές λέξεις. Ναι, γίνε ευγενικός, γιατί μετά εγώ δεν θα γίνω. Η συμβουλή μου είναι, πραγματικά, από τα μέσα της καρδιάς μου, να λες αυτό που πραγματικά σκέφτεσαι, αυτό που πραγματικά νιώθεις. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα να πω ότι το θαυμάζω, να το κρατούσα μέσα μου, το θαυμάζω σαν άνθρωπο. Του το έχω πει γενικά, είτε εδώ είτε έξω. Συμπεριφορά σου, ρε, συμπεριφορά μου. Συμπεριφορά μου, οκ. Για όλους τους παίχτες. Εάν είμαστε 100% ο εαυτός μας, όπως λέει και ο reality, real, να είσαι αληθινός, τότε θα μας αγαπήσουν όλοι. Ειδικά εμένα που λέω και κάποια αγγλικά λογάκια, που ήδη πήρα πολλά μηνύματα από όλους εσάς. Ένα χειροκρότημα, ο Ρίτορας θέλει ένα χειροκρότημα. Μα γι' αυτό δεν έχω δώσει κάποιο παραπάνω πάτημα. Πες μου. Σου είπα, δεν υπήρχε περίπτωση να κοροϊδέψω κάποιον εδώ πέρα, μέσα. Αυτό δεν είναι κοροϊδία απαραίτητα. Απλώς κάποιες φορές λόγω κάμερας, λόγω της πανέμορφης μας Κατερίνας,
βγάζουμε έναν, κάποια λόγια πολλές φορές, χωρίς να θέλουμε, που αυτά τα λόγια δεν θα τα λέγαμε στην πραγματική ζωή. Σε αυτόν το κομμάτι κολλάω ο εγκεφαλός μου. Εντάξει, είναι η άποψή του αυτή. Αν μπορούμε, Νίκο, να διασαφηνίσουμε αυτό λίγο που είπες. Δηλαδή, θεωρείς ότι δεν θα έλεγε ποτέ η Σωτηρία στον Αργύρι αυτά τα λόγια? Θα το έλεγε, αλλά όχι σε μια ρομαντική στιγμή, όπως τη στιγμή που το είπε. Που όλοι καταλάβαμε, νιώσαμε πως αυτή τη στιγμή υπήρξε κάποιον... Αυτή η πρόταση πήγαινε για έναν άνθρωπο που θα έλεγε κάτι, για κάποιον άνθρωπο που αισθάνεται κάτι. Σε έναν ερωτικό περιβάλλον. Γι' αυτό δεν τέριαζε. Εμείς είχαμε κουβέντα πριν έρθουμε στον Καλά και δεν μας είπε ο Αργύρης ότι το έχει ξεκαθαρίσει. Όντως δεν μας το είχε πει. Τόσο καλά, ότι δεν το ξέρει. Αλλά απ' την άλλη, μπορεί δεν το κάνει. Περίμενε. Μπορεί αυτή είναι η. Πώς θα σου πω, δεν θέλω να πω τακτική, γιατί είμαστε στο παιχνίδι να μην φαίνεται. Δεν μιλάμε για τακτικές. Καμία τακτική. Όχι, εννοώ τακτική σαν γυναίκα. Μήπως αυτό είναι ο τρόπος να τον γνωρίσει. Τέλος πάντων, κακώς μιλήσαμε εμείς. Κακώς έχουμε συμμετέχουμε αυτή τη στιγμή. Και συγγνώμη, Σωτηρία, και συγγνώμη. Κατερίνα, να πω κάτι. Ναι, φυσικά, Αργύρη μου, και μετά θα πει ο Νίκος, ναι. Εκτιμώ ότι ο Δήμος και τα αγόρια με υπερασπίστηκαν. Εννοείται ότι το είχαμε κουβέντα. Νιώθω ότι είπα ότι δεν δείχνει κάποιο ενδιαφέρον. Και είχε ξεκαθαρίσει, είπα όπως το είπα τώρα, στις πρώτες δύο ή τρεις μέρες, τότε που του δόθηκε ευκαιρία να την καλέσω στο κόκκινο δωμάτιο, δεν θυμάμαι ποια μέρα ήταν. Που την κάλεσα για τη λέξη άναδρος που είχε ακουστεί τότε και εμένα με ενόχλησε και πολλά παιδιά. Και της λέω, ξέρω εγώ, σε βλέπω και ας πούμε μου αρέσει σαν εντύπωση. Της το είχα αναφέρει. Και μου λέει ότι σε βλέπω πιο πολύ για αρχή, δεν μπορώ να σε δω ερωτικά, γιατί σε βλέπω σαν φίλο μόνο μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα, ό,τι λένε τα κοπέλια, έχουν δίκιο. Μέχρι εκείνη τη μέρα. Από εκεί και πέρα. Το είπα όμως από την αρχή, σε βλέπω φιλικά. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι θα συμβεί. Μπορεί. Αργότερα δεν ξέρω. Α, συναισθήματα είναι αυτά. Πώς γίνεται να ελέγχουμε τα συναισθήματα? Αλλά ήμουν ξεκάθαρη. Απ' την αρχή. Okay. Εμάς μην το λες εμάς. Εσάς σας το λέω πιο πολύ. Όχι, εμείς ό,τι λέμε στο σπίτι έρχομαστε και λέμε ωραία. Εδώ. Εγώ έχω πει, σε βλέπω για αρχή φιλικά, αλλά δεν ξέρω πώς θα γυρίσει, γιατί είναι συναισθήματα. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Είναι συναισθήματα. Αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Okay. Τι, συμφωνείτε σε αυτό ή διαφωνείτε και σε αυτό? Μας βλέπεις να διαφωνούμε τώρα. Όχι, απλά γιατί, εντάξει. Γιατί το παίρνεις έτσι? Γιατί αμήνομαι τώρα? Γιατί αμήνεσαι, σου νιώθεις επίθεση? Από ποιον νιώθεις επίθεση? Από εμάς. Από εσάς πιο πολύ. Για ποιο λόγο? Νιώθω. Γιατί είχα πει αυτά που λέω και τώρα. Και ό,τι σας είπε στον Αργύρη τα έχεις πει. Δεν τα έχεις πει σε εμάς. Εμείς ό,τι ξέρουμε για εσένα είναι από τον Αργύρη. Ωραία, και τώρα που. Εμείς γιατί κάνουμε επίθεση σε εσένα? Ωραία, δηλαδή. Τώρα που είδατε και τη δική μου πλευρά, τι έχετε να πείτε? Εγώ κατάλαβα τα πάντα. Και εγώ κατάλαβα τα πάντα. Δεν έχω. Απλά δεν θα ξανασυμμετέχω. Εσύ, Αργύρη, κατάλαβες τα πάντα. Ζευγαράκι, τέλος πάντων. Σε αυτό το πιθανό. Εγώ τι να καταλάβω. Δεν συμμετέχω καν. Ούτε καν. Δεν πρόκειται να ξανασυμμετέχω. Σε αυτό το πιθανό ζευγάρι εγώ. Δεν θα ξανασυμμετέχω. Κάντε ό,τι θέλετε. Ζευγάρι, θέλω να προχωρήσουμε και σε άλλους ανθρώπους. Τι ήθελες να πεις, Νίκο? Εγώ, Κατερίνα μου, μπερδεύτηκα λίγο. Να είμαι ειλικρινής. Με τι από όλα? Επειδή η σχέση, ο έρωτας, είναι η δουλειά μου, αλλά... Μπερδεύομαι όταν η Σωτηρία μου λέει... Νίκο μου, είσαι ο ιδανικός, ο άνδρας των ονείρων μου. Έτσι μου είπε. Και του λέει του Αργύρη εδώ, πως είσαι... Δεν είναι παράξενο αυτό. Να σου λέει, είσαι ο άνδρας των ονείρων μου, είσαι ιδανικός. Και από την άλλη να λέει κομπλιμέντα του, λίγο παράξενο. Δεν το είπα ποτέ αυτό. Δεν το είπα ποτέ. Έτσι άκουσα. Δεν το είπες. Έτσι άκουσα. Από πού άκουσες? Από το μυαλό σου το άκουσες? Όχι, έτσι άκουσα. Δεν το είπες αυτό, ότι είμαι ο ιδανικός άνδρας των ονείρων σου. Δεν πάει καλά. Όχι. Είναι πλάκα τώρα. Δεν τρώσε ή δεν είμαι. Τρολάρι τώρα. Δεν τρολάρω. Έτσι άκουσα σε μια στιγμή μου, ας το μαζί. Κάπου εδώ. Εάν το έχετε κάπου live, μπορείτε να το παίξετε τώρα. Τι έκανα? Είπα ότι ο Νίκος είναι. Το ιδανικό μπορεί να μην το είπε, αλλά ότι. Ένα άντρα όπω εμένα είμαι ο άντρα των ονείρων σου. Κάτι έτσι άκουσα. Δεν είπε και τον άντρα και το ονείρων σου. Παιδιά, εγώ πραγματικά έτσι άκουσα. Γι' αυτό μπερδεύτηκα λίγο. Εάν το έχετε η παραγωγή να το παίξει αυτόν τον άντρα των ονείρων τη, θα με χαροποιήσει πάρα πολύ. Όχι, δεν μα έχει εκφράσει κάτι τέτοιο. Γίνεται τώρα, έχω χάσει άλλα. Ορίστε, σόκολε.
Εντάξει, έχουμε και άλλα θέματα να προχωρήσουμε, δεν χρειάζεται να. Άκουμε λίγο, μήπως ζηλεύεις. Και εγώ αυτό σκέφτηκα. Μήπως ζηλεύεις. Μήπως έχεις αναπτύξει κάποια συναισθήματα και ζηλεύεις. Η ζύγια στο δικό μου κόσμο. Στο δικό σου κόσμο. Δεν υπάρχει. Ναι. Με αυτά που κάνεις και λες, έτσι μας δείχνεις να καταλαβαίνουμε. Ότι για να ζηλέψω πρέπει να έχω ανταγωνισμό. Άρα θεωρείς... Τώρα μιλάς άσχημα για τον Αργύρη. Άρα μιλάς για όλους σου τους φίλους. Όχι. Ότι δεν είναι άξιοι σαν εσένα. Κανένα... Και δεν έχουν την ομορφιά σου. Σωτηρία μου, να σου πω, κανένας δεν προσπάθησε να σε... κανένας δεν προσπάθησε να σε φλερτάρει. Μόνο εγώ προσπάθησα κάπως ευθέως. Αλλά δεν ξέρω τις ικανότητες των παιδιών. Εκεί πήγαινε λοιπόν το βίντεο που έδειξες πριν, Κατερίνα, γιατί τον είδα και αυτόν πηγαίνει λίγο αργά και αυτός προς τη Σωτηρία. Ενώ τον ενδιαφέρει, πάει αργά. Του λέω έτσι όπως το πας, το βλέπω την άλλη εβδομάδα να πηγαίνω εγώ στη Σωτηρία και εσύ ακόμα να μην έχεις δείξει τον ενδιαφέρον. Εκεί το είπες όμως για τον άντρα τον όνειρό σου. Όχι. Δεν πότε το θα είπα. Το πεις. Έχω υπομονή, εντάξει, θα περιμένουμε, θα περιμένουμε, θα περιμένουμε. Είπε σήμερα που είσαι υποψήφιος προς αποχώρηση. Να προχωρήσουμε σε άλλο θέμα, επειδή. Θα ήθελα τώρα να προχωρήσουμε, αλλά με έναν τρόπο που έχει να κάνει πάλι λίγο με τον Αργύρη. Αγαπημένη μου Ειρήνη, πώς σου ακούγονται όλα αυτά τα οποία έχουν υποθεί τόση ώρα. Για πες μου, αγάπη. Ναι, εντάξει, πλάκα κάνω, εντάξει, εννοείται. Τι να πω, εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ θα μιλήσω για μένα. Ναι, να μιλήσει για σένα, εσύ. Εγώ νομίζω αυτή την εβδομάδα έχω έρθει. Έχω έρθει πιο κοντά. Έχω δείξει ένα ενδιαφέρον προς τον Αργύρη. Και τις προάλλες, τέλος πάντων, που ήρθαν από εδώ δύο εγώ, για νομίζω ήταν ο Δήμος και ο Αργύρης και καθίσαμε εκεί κάτω. Ναι. Δεν ξέρω, μου φάνηκε σαν να είπε κάτι, ρε παιδί μου, και λέω ότι λογικά δεν θα προχωρήσει όλο το πράγμα. Α. Κάπως το είπες ότι δεν υπήρχε επικοινωνία, δεν υπήρχε συνεννόηση. Εγώ με την Ειρήνη έχουμε έρθει δύο ευκαιρίες να γνωριστούμε. Μία ήταν εκεί πέρα που είχαμε αυτό το πεντάλεπτο δεκάλεπτο, και άλλη μία που ήταν εδώ πέρα που ήμουνα σαν μην υπήρχα στο σπίτι, απλά ήρθα για να κάνω διακοπές. Αλήθεια. Ήμουνα χάλια, εκείνη την μέρα που σου είπα ότι. Την ημέρα που δεν ήσουν καλά. Ήταν ναι. Αυτή μία στιγμή. Και η άλλη στιγμή ήταν που δοθήκαμε στον χρόνο να είμαστε λίγο πιο κοντά, που μου εξέφρασε τον αφωτό τη, πόσα χρόνια έχει κάνει σχέση, το χαρακτήρα τη, λίγα πράγματα, έτσι την έμαθα καλύτερα. Ήταν ουσιαστικά μία στιγμή, νιώθω ότι δείχνει κάποιο ενδιαφέρον. Δεν πάει να πει ότι κι εγώ δεν μπορώ να δείξω ή δεν δείχνω. Γιατί αυτή τη στιγμή έχω πει από την αρχή του παιχνιδιού, βλέπω τη Σωτηρία. Κάποια στιγμή, μπορεί αύριο, μπορεί μεθαύριο, μπορεί σε μια εβδομάδα αν είμαι εδώ, να δείξω και ενδιαφέρον για την Ειρήνη, αν δεν έχει κλείσει κάπου. Από εκεί και πέρα είμαστε άνθρωποι. Αν παρεξήγησε με αυτό, sorry κιόλα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που μόνο καλά κάνω. Αν κρατάμε το ένα αρνητικό πάντα στα 10 καλά, οκ. Okay. Να πει όμως και τα. Κατάλαβες, δηλαδή, δεν θέλω να πω τώρα να φέρω τέτοιο. Αλλά με τιμάει αυτό που είπε, είναι ειλικρινές, θα το σέβομαι. Εγώ... Πόσο ξεκάθαρη και ειλικρινής με τα συναισθήματα. Όχι, μάλλον. Είναι τόσο ωραίο αυτό. Δεν συμβαίνει συχνά. Αλήθεια το λέω. Άρα, εγώ για να καταλάβω τώρα. Μισελ, ναι. Εσύ, Αργύρη, θέλεις τη Σωτηρία. Η Σωτηρία δεν θέλει εσένα. Η Ειρήνη θέλει εσένα, αλλά εσύ δεν θέλεις την Ειρήνη αυτή τη στιγμή που ο καθένας θέλει από μία, ο ένας από κάποια και καμία, στο τέλος δεν καταλήγει κανείς που τον άλλο. Τι λοιπόν θέλεις να πεις, Ειρήνη? Δεν ήθελα να το πω αυτό για να τον προσβάλλω. Εννοείται, με είχε υποστηρίξει και τις προάλλες, έχει μιλήσει και με όμορφα λόγια για μένα. Τι μου, τι να το προσβάλλεις. Ίσα ίσα, τον ανυψώνεις αυτή τη στιγμή. Όχι, ενώ αυτό που είπα ότι εδώ κάτω ένιωσα σαν να είπα ότι δεν είχαμε επικοινωνία. Αυτό, δεν το λέω αυτό για να τον προσβάλλω για να το πάει κάποιος, προφανώς. Απλά νόμιζα εκείνη τη στιγμή είναι σαν να μου λέει ότι μάλλον δεν ταιριάζουμε. Α, ναι. Και ότι δεν έχουμε... Κατάλαβα, τώρα το θυμήθηκα. Κατάλαβα, εντάξει, τώρα συνεννοηθήκαμε. Ναι, ναι, έχει δίκιο τώρα, το καθόμουν εκεί πέρα που το είπα ότι δεν έχουμε καλή επικοινωνία, διότι εκείνη τη στιγμή όντως ήμουν πολύ, νομίζω εκείνη η μέρα ήταν μια ναι, ναι. Χάλια μέρα για μένα. Ήτανε μπορεί να με ματιάσανε, μπορεί να είχα πρόβλημα να μην είχα κοιμηθεί, μπορεί χιλιά δυο. Ναι. Ισχύει αυτό. Ένιωσα ότι. Δεν φταίει αυτή, εγώ φταίω σε αυτό το κομμάτι ότι δεν έχουμε επικοινωνία. Απλά τη το ανέφερα ώστε να μην νιώσει ότι φταίει εσύ που δεν με μετέφερε κάτι επικοινωνιακά όμορφα. Το ότι μου δίνεται ευκαιρία να τη γνωρίσω, ή αν τύχει και τη γνωρίσω, ότι δείχνει κάποιον ενδιαφέρον, με τιμάει. Είναι πολύ όμορφο. Το συζητάς. Αυτό. Κρατάω μικρό καλάθι, προχωράμε παρακάτω και ποτέ δεν ξέρει. Jason. Είδαμε στο απόσπασμα αυτό, ήσουν πρωταγωνιστή τάκ. Και λέμε, τι μπορεί να έχει συμβεί, αλλά νομίζω ότι κάπως εξηγήσατε τι ακριβώς συνέβη με σένα και τη Σωτηρία. Ναι. Έτσι δεν είναι? Θεωρώ ότι
δεν έχουμε κάτι, ναι. Δεν έχουμε κάποια διαφορά. Ούτε έχω τσακωθεί ποτέ με την κοπέλα, ούτε έχω να πω κάτι αρνητικό. Εντάξει, θεωρώ ότι με τον καιρό θα καταλάβει τι άνθρωπος είμαι. Δεν έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου. Δεν έχω μιλήσει μαζί του να... Νομίζω ότι εσείς δεν είχατε κάνει ένα κόκκινο δωμάτιο, δεν θυμάμαι καλά. Ναι, είχαμε κάνει, ναι. Ναι, είχαμε κάνει ένα κόκκινο δωμάτιο. Γιατί σε βλέπω λίγο έτσι σαν να έχεις καιρώσει και λέω για ποιο λόγο μπορεί να έχεις. Όχι, δεν έχω πει κάτι, δεν έχω κάτι. Όχι, θέλω να πω, είχατε μια καλή επικοινωνία. Είχα καταλάβει, ας πούμε, ότι σου άρεσε που σε είχε καλέσει. Μα έχει θετικά vibes, άσχετα αν είναι αρνητική, που της το είχα πει από την πρώτη φορά που βγάζει ένα αρνητισμό, που το κάνει από άμυνα και το καταλαβαίνω, οκ. Από εκεί και πέρα είναι μια κοπέλα με θετικά vibes, θεωρώ, και έχει έντονο χαρακτήρα, οκ. Αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω κάτι προσωπικό. Πολύ ωραία. Αυτό που έχει μείνει λίγο μετέωρο κατά την άποψή μου είναι η σχέση σου, γιατί εκεί θα ήθελα να πάμε, με τη Γλυκερία. Μετέωρο. Τι μέσα είναι? Μέσα μου. Σαν το βήμα του Παλαργού. Μάλιστα. Θέλεις να μου πεις πού βρίσκεται... Η σχέση μας. Ναι. Θα την παντρευτώ την άλλη εβδομάδα, λογικά. Α, όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο. Εντάξει, δεν είμαι ιδιαίτερα εκδηλωτικός. Άσχετα το τι έχω μέσα στο κεφάλι μου, είναι άλλο πράγμα. Θα αρχίσω σιγά-σιγά να είμαι, γιατί ένιωσα ότι δεν της άρεσε και το έχω λάβει υπόψη μου και θέλω να το αλλάξω. Και σέβομαι, εννοείται, ότι θέλει να δει πράγματα από μένα τα οποία εγώ ενδεχομένως θεώρησα ότι αν τα κάνω είναι υπερβολικά οκ. Και θα δούμε. Είναι κάτι το οποίο, εντάξει, σίγουρα δεν μπορώ να πω ότι θα την πάρω για γάμο αύριο. Okay. Δεν νομίζω ότι θα σου έλεγε σε μια εβδομάδα, ναι. Ναι, οκ. Θέλω όμως και να την γνωρίσω περισσότερο και επιμένω και το λέω. Δεν έχω αλλάξει τη γνώμη μου ή έχω μετανιώσει για κάτι. Επειδή και μαζί μιλήσαμε και αναφέρθηκε μια είδους, ας πούμε, κοιλιά που έκανε αυτή η σχέση. Που εγώ το είπα. Που πρόλαβε να και, να, και μετά να κατάλαβε. Εντάξει, ναι. Που έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πάμε λίγο να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Ναι, οκ. Okay. Και μετά, Γλυκερία μου, εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε όλα. Θέλω αγάπη, θέλω συνέστημα. Το θέλω. Έχεις τόσο αγάπη μέσα σου και έχεις να δώσεις αγάπη, αρκεί να την πάρεις. Αυτό. Θεωρήσω ότι όντως τον έχω πάρει πολύ ο Τζέισον μου και δεν τον αφήνουν τα περιθώρια να γνωρίσει άλλες κοπέλες. Δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να κάνεις λίγο να του δώσεις χρόνο, χώρο. Δηλαδή, αφού είστε μαζί και γνωρίζεστε. Ναι. Καλό είναι για μένα να γνωριστείτε βήμα-βήμα μαζί. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας πράττει έτσι όπως ξέρει και θέλει. Ναι. Έτσι όπως νιώθει. Okay. Απλά, ξέρω εγώ, εσύ εκφράζεσαι, είσαι εκφραστική. Γι' αυτό Μα δεν τον βλέπω να εκφράζεται κάπως. Είναι λίγο, ξέρεις, πιο σταθερός, πιο ομιλητικός, παρατηρεί. Δεν μπορώ να τον ψυχολογήσω. Αυτό να έρθει αυτό σε σένα. Okay. Άσε να κάνει βήματα προς εσένα. Δεν θα είσαι εσύ η κυνηγός. Εντάξει, έχεις δείξει πάρα πολλά. Έχεις δείξει ενδιαφέρον, έχεις δείξει συναισθήματα, έχεις πει, ξέρεις, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, έως και ερωτευμένη. Νιώθω πολλά συναισθήματα. Okay. Ναι. Okay. Αυτός τι έχει πει? Φίλε, μου βγάλε ένα ωραίο vibe στην αρχή, ότι έχει αυτοπεποίθηση αυτό το ένα το άλλο. Αλλά τελικά μαζεύτηκε. Νιώθω ότι είναι μαζεμένη. Εμένα μ' αρέσει η γυναίκα να είναι χυμάρος. Νομίζω μαζεμένη μόνο με σένα είναι. Να είναι χυμάρος, γουστάρω να είναι. Αλλά δεν ξέρω αν είναι μόνο μαζί μου. Εγώ την είδα πριν και στην ψηφοφορία. Δεν ξέρω αν την έχεις καταλάβει, αλλά θέλω να είναι open, εξωστρεφής. Μπορείς ότι είμαι πολύ απόμακρη εγώ από τον Τζέισον. Απόμακρη? Ναι. Όχι. Σε καμία περίπτωση, το αντίθετο. Εγώ τον νιώθω ψύχρο, δηλαδή. Γιατί πάλι γύρισε εκεί που όταν ήμασταν έξω με τη Σωτηρία, εγώ, η Σωτηρία και ο Τζέισον, λέει ότι δεν μιλάς καθόλου όταν είστε όλες μαζεμένες. Λέω ναι. Το βλέπεις. Και λέω τώρα τι φας. Και μετά γύρισε και μου είπε η Σωτηρία ότι είναι και λίγο ψεύτης, κάτι μου βγάζει. Και λέω, εμένα δεν μου το έχει βγάλει αυτό. Αυτό που έγινε με σένα και τη Σωτηρία ήταν το πρώτο κόκκινο δωμάτιο. Που ήταν πιο σημαντικό. Και το πήραμε περίεργα, γιατί τότε δεν ξέραμε προς τα που στρέφει ο καθένας το ενδιαφέρον του. Τώρα, μη τι άλλο,
Κάτι έχει φανεί. Ναι. Από σχεδόν όλες. Εσύ τι πιστεύεις για τον Τζέισον? Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να... Στα μάτια μου, παιδιά, είναι πολύ γρήγορα όλα αυτά. Πραγματικά, θέλω. Θέλω να τον γνωρίσω πάρα πολύ καλά, όπως μου το είπε και εκείνος. Αλλά την άλλη, όντως νιώθω ότι θέλει να μιλήσει και σε άλλες κοπέλες. Το νιώθω αυτό. Mm-hmm. Το νιώθω. Εσένα δεν σου έχει βγει το ενδιαφέρον να γνωρίσεις κάποιον άλλον? Όχι. Γιατί, ρε εσύ... Να γνωρίσω, τι εννοείς να γνωρίσω? Να έρθεις λίγο σε... Δεν σε έχω δει να μιλάς με κάποιον. Επικοινωνία. Δεν σε έχω δει να, mm-hmm. να είσαι με τον Αργύρη μόνη σας να μιλάτε. Yeah. Δεν σε έχω δει με τον Δήμο. Mm. Δεν το έχεις κάνει. Δεν μου το βγάζουν. Ενέργεια. Και δεν σου το βγάζουν. Ενέργεια. Θα μας τρελάνεις. Εσύ δεν είχες ψηφίσει τον Αργύρη? Ναι. Ωραία. Αυτά. Τα νέα. Για πείτε εσείς. Τι άλλα. Τι γίνεται. Γλυκερία. Όπως είπα και στο βίντεο, ένιωθα και το είπα κιόλας ότι τον έχω πολύ σφιγμένο, ότι είναι δικός μου, έτσι το ένιωθα. Το εξέφρασα αυτό και είπα ότι όντως άμα θέλεις να μιλήσεις σε άλλη κοπέλα, φυσικά μπορείς, όπως και εγώ. Εγώ όντως ενθουσιάζομαι πάρα πολύ, γενικότερα στη ζωή μου, πόσο μάλλον όταν μου αρέσει κάτι ερωτικά. Και μίλησα και με τα κορίτσια και σέβομαι την άποψή τους που μου είπαν ότι εκείνος δεν το δείχνει τόσο. Παρ' όλα αυτά μίλησα με τον Τζέισον και μου είπε ότι ο χαρακτήρας μου είναι έτσι και εννοείται το σέβομαι. Αλλά επίσης εκτίμησα πάρα πολύ που μου είπε ότι όταν θα εκφράσω κάτι θα είναι επειδή το νιώθω, οπότε προτιμώ να το εκφράσει όταν το νιώθει παρά να μου εκφράσει κάτι που δεν νιώθει, να υποκριθεί. Θεωρώ είμαστε πάρα πολύ καλά και προχωράμε για το γάμο μας τώρα. Όντως. Τώρα ρίχνω εγώ τα μαλλιά μου από το κάστρο για να σκαρφαλώσει πάνω. Ραπουνζέλ, εσύ που είσαι αυτός ο άνθρωπος που είσαι full extra ρομαντική, όπως έχεις δηλώσει, αλλά ο Τζέισον δεν τα δείχνει αυτά τα πράγματα. Τι προτίθεσαι να κάνεις? Θα κάνεις πίσω τα θέλω σου για έναν άντρα, ας πούμε, ή θα πεις, α, εγώ έτσι δεν μπορώ, οπότε θα κοιτάξω τον εαυτό μου να δω τι πρόκειται να κάνω στο μέλλον? Όχι, εννοείται δεν κάνω πίσω, γιατί όταν μου αρέσει κάτι, το θέλω. Παρ' όλα αυτά, όπως είπε και προηγουμένως ο Τζέισον, θα προσπαθήσει και εκείνος να είναι πιο εκφραστικός, αλλά δεν είναι μόνο να προσπαθήσει εκείνος, είναι και εγώ να το βγάλω, να ξεδιπλωθώ. Τον είπα ότι είμαι πάρα πολύ ντροπαλή γενικά στη ζωή μου, αλλά σιγά σιγά ανοίγομαι. Τζέισον, τι θα πεις για όλα αυτά? Κοίταξε να δεις, γενικά όντως θέλω χρόνο για να, για να βγάλω αυτό τον ρομαντισμό. Γιατί έχω πει εξ αρχής ότι έχω πολύ ρομαντισμό. Απλά δεν μπορώ να έχω από την πρώτη μέρα. Γιατί το θεωρώ αφύσικο, το θεωρώ μη νορμάλ εγώ. Αλλά οκ, άλλος μπορεί να κάνει love bombing και να φεύγει μετά. Εγώ δεν είμαι τέτοιος, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, είπα ότι θέλω να γνωρίσω περισσότερο την Γλυκερία. Να είμαστε και ακόμα περισσότερο σε χρονικά, σε χρονικές στιγμές τετ-α-τετ. Να μπορέσω να καταλάβω και τι άνθρωπος είναι, αν και έχω καταλάβει και νιώθω ότι έχει έναν... ότι έχει βγάζει μια ντροπή, το οποίο το λέω κιόλας και στα παιδιά το έχω πει, ότι νιώθω ότι είναι λίγο ντροπαλή, αλλά νιώθω απ' την άλλη πλευρά ότι έχει και έναν δυναμισμό μέσα της και αυτή την αυτοπεποίθηση και τη σιγουριά που έχει και τη βγάζει, μπορεί να τη βγάλει και με το λόγο. Δεν της είπα ούτε να αλλάξει, ούτε να γίνει ξαφνικά εξωστρεφής και κοινωνική. Εννοείται αυτό. Είναι άνθρωπος που μέχρι ένα σημείο λογικά θα μπορεί. Το σέβομαι. Ναι. Αλλά νιώθω ότι έχει να δώσει παραπάνω πράγματα. Δεν είναι ότι έχω... ότι θέλω να την αλλάξω. Αυτό... εκεί ναι, θέλω να καταλήξω. Μήπως όμως θέλεις να γνωρίσεις και άλλα κορίτσια καλύτερα? Ξέρεις γιατί στο ρωτώ αυτό? Ναι. Γιατί αυτό είδα να τις λες στο κόκκινο δωμάτιο. Της είπες, εσύ δεν θέλεις να γνωρίσεις κανέναν άλλο αγόρι? Τι το είπα. Αυτό το είπες το είπα με καθαρά. Αυτό το ύφος. Τύπου, εγώ θέλω. Εσύ δεν θέλεις? Όχι, δεν το είπα. Να έρθουμε να συνεννοηθούμε. Σου το είπα έτσι. Όχι. Τη το, το είπα με συγκεκριμένο τρόπο, γιατί από την αρχή, όταν έκανα εγώ την επιλογή μου, που ήταν η Γλυκερία, από εκεί και πέρα δεν είδα να έχει κάποια συνομιλία με τα υπόλοιπα αγόρια, που
Ποτέ δεν σου είπα μη μιλάς, είσαι δικιά μου και τέλος. Και αυτό μου έκανε απλά εντύπωση. Δεν την κατηγορώ ούτε της λέω ξαφνικά. Τι είπα εγώ ότι την κατηγορείς. Εγώ ίσα ίσα σου είπα ότι από το ύφος σου κατάλαβα. Όχι, δεν ήταν αυτό. Ότι σαν να θέλεις να της πεις, κοίταξε να δεις. Μπορείς να γνωρίσεις κάποια άλλα αγόρια, γιατί και εμένα μου φαίνεται ότι θα ήθελα να γνωρίσω κάποια άλλα κορίτσια. Αυτό το ύφος είχες. Όχι, δεν ήταν αυτό. Μην τυχόν γνωρίσεις κανένα άλλο αγόρι. Κατάλαβα. Αυτό κατάλαβα, γι' αυτό σε ρωτάω κιόλας. Όχι, όχι. Δεν... Ήταν η περιέργεια. Απλά ήταν απλή περιέργεια. Θέλω να συνεχίσουμε τώρα με την κυρία με το lime φόρεμα και τα μακριά μαύρα μαλλιά. Μαρκέλα, έρχομαι σε σένα. Και Δήμο, σε σένα. Θέλω να μου πείτε, πριν δούμε κάτι που σας αφορά, πώς αισθάνεστε μετά από αυτή τη συζήτηση που κάναμε. Μαρκέλα, εσύ πρώτη. Στο Πρεγκαλά μου που... Ναι, ναι. Μιλάμε. Τίποτα, για μένα έχει λυθεί. Το θέμα δεν υπάρχει, πώς να σας πω, με την Σοφία είμαστε. Είναι λήξαν το θέμα. Να δούμε το βίντεο τώρα να γελάσουμε. Όλοι έχουμε κακές μέρες. Αυτή ήταν η μέρα μου η κακιά. Έχει φύγει ένας βάρος, γιατί δεν θέλω ο άνθρωπος να καταλαβαίνει κάτι που είναι όχι έτσι όπως το κατάλαβε. Ήταν λίγο ξεκαθαρίσουμε, λίγο τουλάχιστον ξεκαθαρίσουμε κάποιο αυτή την εικόνα που είδε. Αυτά. Από την πλευρά μου θέλω όμως να το πω και περισσότερα, να μιλήσουμε. Περισσότερο, αν θέλει αυτός, βέβαια. Και τι να μην θέλω. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει ξερώσει. Δεν ξέρουμε, ρωτάμε. Ναι. Δεν με πείραξε η συμπεριφορά. Με πείραξε αυτό που υπέθεσα εγώ για το μέλλον. Αυτό νομίζω το διευκρίνησα. Δεν με πείραξε η συμπεριφορά. Η συμπεριφορά της ότι ήταν σε μία διαμάχη για εμένα, ίσα-ίσα με έφτιαξε κιόλας. Αλλά για το μέλλον είναι αυτό που απορώ. Ότι αν είναι όντως έτσι, τόσο κτητική, αυτό της εξήγησα, σίγουρα δεν θα είμαι εγώ αυτός που πρέπει να ματσάρει στο παιχνίδι, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η διαδικασία. Και αλλά δεν έχουμε βρεθεί να μιλήσουμε. Και πάλι λάθος, γιατί δεν έχει γίνει κάτι για τον συγκεκριμένα, για το αγόρι κάποιο ή οτιδήποτε. Εγώ την απορία μου εκείνη την ώρα μετέφερα, δεν έχεις προλάβει ούτε να μιλήσουμε, ούτε να σου μιλήσω. Θα έρθει αυτή τη στιγμή, φαντάζομαι, κάποια στιγμή και θα μου πεις. Μπορεί να πείσετε τη γλυκερία, το δώρο της να το δώσει σε εσάς. Άπαπα, δεν γίνεται αυτό. Το ξέρω. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό ποτέ, το ξέρω. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βίντεο. Πάμε, Κατερίνα. Ξεκινάμε τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Νίκη, είσαι η πρώτη. Είναι πολύ δύσκολη η πρώτη ψηφοφορία. Συγγνώμη. Ψηφίζω εσένα γιατί συνεχίζεις να είσαι η μόνη κοπέλα που δεν έχω έρθει κοντά καθόλου, δεν έχουμε ανταλλάξει ούτε μία κουβέντα. Το αποτέλεσμα θα δείξει υποψήφιο ένα κορίτσι για αποχώρηση στο επόμενο γκαλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βίντεο. Πάμε, Κατερίνα. Μιλάνε δύο ανθρώπους και τρίτος που κάθεται στον άλλο καναπέ που δεν, έχει συζήτηση, δεν ξέρει γιατί πράγμα συζητάμε, να λέει εντόξυρο είσαι. Άρα, γι' αυτό το... Πού? Είναι άρα, σε αυτό που λες, εφόσον λοιπόν δεν έχει λόγο να το πει, απλά το προσπερνάς εσύ, Μαρκέλα. Γιατί μία, δεν δύο προσπερνάω και εγώ πάω και όμορφα και ωραία της λέω. Επειδή βρισκόμαστε στο ίδιο σπίτι, εγώ ζητώ από σένα κατανόηση και σου λέω ότι κάτι με ενοχλεί. Απλά είναι αυθόρμητο. Το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Απλά είναι αυθόρμητο. Εγώ δεν θεωρώ πάντως ότι Σοφία είναι αυθόρμητο και η κοπέλα δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Και άρα δεν μπορεί. Θεωρείς ότι το κάνει με μένος, ας πούμε. Το κάνω. Κοιτάει πότε θα μιλήσει εσύ με τον Δήμο για να πετάξει κάτι. Όχι, βρε, αλλά έχουμε τόσα λίγο εμείς χρόνο με τον Δήμο που εγώ δεν θα ήθελα καμία να πετάξει. Δεν μπορούμε να βαράμε προσοχή, Μαρκέλα, όταν φτάσει με το Δήμο εδώ πέρα. Τι να κάνουμε. Είναι αστείο αυτό που λες τώρα. Τι είναι αστείο. Είμαστε περιορισμένοι σε ένα χώρο. Να είμαι σε φάση 8 ώρα δεν μιλάμε, άμα μιλήσουμε θα παρεξηγηθεί. Μιλάτε εκεί, αφού μιλάγατε εκεί. Όχι, μπορεί να θέλω και να σχολιάσω κάτι σε εσάς. Αφήστε μπροστά μου. Δηλαδή δεν μπορώ να λέω, όχι, τώρα θα σκεφτώ να μην μιλήσω κάτι. Γιατί, θα εσύ μιλάς με τον Δημήτρη και ξαφνικά γυρνάς, εντάξει ρε Μαρκέλα. Ναι, γιατί μπορεί να μου φάνηκε υπερβολικό κάτι που είπες. Τώρα δεν μου αρέσει που κάνουμε πολύ θέμα αυτό. Αυτό που είπα, που είπε και καλά ότι νευρίασε και καλά που το έκανε. Και λέω, όχι, νευράκια, και εκεί μου ρίξες ένα βλέμμα. Γιατί καλό. Εγώ δεν πρόλαβα να το απαντήσω και να παίξουμε κάτι με αυτόν. Εσύ, νευράκια. Στη μέση πάλι, από πού και σπού. Γιατί ακούστε και εγώ δεν πρόλαβα να το απαντήσω κάτι, το καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι. Αυτός με φλερτάρει από την οθόνη, όταν σε βάζουν με τον Δημήτρη, όλοι δεν μιλάμε κι εσείς. Μόνο αυτό κάνεις, ας πούμε. Αν όμως το θέλεις εσύ έτσι και έχεις τόσο. Εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο, δεν θέλω να πω τι μου φαίνεται.
Πες, γιατί δεν θέλεις να πεις. Το θεωρώ λίγο κόμπλεξ αυτό, ναι, αν με ρωτάς. Τι κόμπλεξ ακριβώς. Αν είναι έτσι τι κόμπλεξ. Και το θες έτσι και τι κόμπλεξ, θεωρείς, εξήγησε αφού είπες ότι να πεις. Αυτό το πράγμα. Τι? Ότι δεν μπορείς να δεχτείς ότι μπορεί να μιλήσει και κάποιος άλλος στον υποτίθεται σχέση σου. Μα τι δηλαδή, εννοείς τώρα, ξεκάθαρα σου είπα, πες το όταν θα δείξω νευράκια, πες, α, νευράκια, νευράκια, το δέχομαι. Άσε με 2 δευτερόλεπτα να απαντήσω στον άνθρωπο, με καταλαβαίνεις τι εννοώ. Μπορώ να το καταλαβαίνεις. Μπορώ να το κάνω. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι κάτι που μπορείς να ζητήσεις από τον άλλον. Είναι σαν να το λες. Δεν το ζητάω, τη είπα ότι δεν μου άρεσε. Τι ζητάω τώρα, τη ενημερώνω ότι αυτό δεν μου αρέσει. Τι ζητάω ωραία, τώρα. Ωραία, και εγώ θα πω στο Δήμο, θα συζητήσω με το Δήμο και θα του πω ξέρεις τι. Δεν μπορώ από εδώ και πέρα να σου μιλάει. Η Μαρκέλα έχει πρόβλημα. Αγχώθηκες, Μαρκέλα. Εντάξει, δεν μου άρεσε όλο πώς γίνεται σίγουρα. Γι' αυτό έλεγα δεν θέλω να ανακατευτεί ο συγκεκριμένος. Και αν θα ήταν σε απλή ζωή, σίγουρα δεν θα το ήξερε το αγόρι, γιατί θα το συζητάγαμε με τα κορίτσια. Mm-hmm. Αυτό. Δηλαδή μπροστά του δεν θα έκανα κάτι παρόμοιο, σίγουρα. Αυτό. Και δεν έπρεπε καν να το ξέρει, ας πούμε. Αυτό είναι αυτό μεταξύ των γυναικών. Για μένα. Για μένα, στα μάτια μου, δεν είναι ωραίο. Άρα δεν του δείχνεις ποια πραγματικά είσαι. Και όλη μέρα σήμερα αναρωτιόμουν, μήπως δεν είμαι εγώ το ματσάρισμα που θέλει η Μαρκέλα. Εγώ δεν μπορώ γυναίκα κτητική. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω μεγαλώσει την εστίαση. Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι υπερκοινωνικός. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν θα σκεφτώ πονηρά σε οτιδήποτε. Δηλαδή, μπορώ να βγω και με μια φίλη μου για ποτό και να είναι 100% καθόλου. Αν λοιπόν. Αν λοιπόν η Μαρκέλα αντέδρασε με 25 λεπτά που γνωριζόμαστε, αντιδράει έτσι, δεν ξέρω αν είμαι εγώ αυτός που έψαχνα στο παιχνίδι. Εσύ τι άποψη έχεις για την αντίδραση της Μαρκέλας? Υπερβολική, αλλά έτσι είναι ο χαρακτήρας της, υπερβολικός, οκ. Okay. Εγώ πώς πιστεύεις μπορεί να ένιωσα το τότε αυτό? Ξενέρα. Ξενέρωσες, δηλαδή... Πώς έξυπνο κορίτσι. Είστε στην αρχή και γίνεται όλο αυτό, δεν είναι... Δεν τη ανήκει, δεν είσαι εκτίματη. Σε κανέναν δεν ανήκω. Ακριβώς. Ούτε καν στη μητέρα μου δεν ανήκω. Ναι. Μήπως ψάχνει κάποιο διαφορετικό είδος άντρα η Μαρκέλα. Εγώ σίγουρα δεν ψάχνω μια γυναίκα κτητική. Δεν μπορώ το κάθε μέρα το ίδιο. Έφτασα χθες στο κόκκινο δωμάτιο και δεν είχα κάτι δηλαδή. Δεν είχαμε ζήσει. Δεν έχω ζήσει κάτι με τη Μαρκέλα. Ούτε απλά ένα δείπνο. Ούτε ένα δείπνο δεν έχω ζήσει, κατάλαβες. Και βαρέθηκα. Γίνεται και αυτό μετά. Δεν ξέρω αν είναι η σωστή απόφασή μου. Μαρκέλα μου. Σήμαινε αυτό το ύφος που την κοίταξες τώρα, Δημό. Τι ύφος την κοίταξα? Ήθελα να δω πώς θα με κοιτάξει εκείνη. Εγώ την κοίταξα για να και δω. Και πως ότι χαμόγελο σε κοιτάω, βρε. Εγώ το ίδιο συνεχίζω να λέω. Ναι. Δεν έγινε δεν και κάτι για μένα. Γιατί είμαστε σε φάση γνωριμίας. Το ό,τι λέει και αυτό έχω ακούσει και από τα κορίτσια από τη Σωτηρία ότι έχει ξενερώσει, τον νιώθω και όλας. Καταλαβαίνω τη λογική του. Δεν μπορώ δυστυχώς να σας εξηγήσω ακριβώς τι είναι στο μυαλό μου και γιατί αυτή την ημέρα ήμουν έτσι. Που αντέδρασα, ήταν όμως, είχε να κάνει με το. Δεν ξέρω, μπορεί να έχω άλλη νοοτροπία. Έχει να κάνει σεβασμό γυναίκα με γυναίκα. Δεν υπήρχε κανένα θέμα με τον συγκεκριμένο άτομο, με τον Δήμο. Γι' αυτό έχω εκνευριστεί τόσο και όλας, γιατί τον αναφέρομαι συνεχώς. Και εγώ το μόνο που ήθελα είναι να ενημερώσω τους ανθρώπους, μάλλον επειδή γνωριζόμαστε και στο σπίτι μας, για να ξέρουν ότι. Εντάξει, αυτό με ενοχλεί. Και τι με ενοχλεί επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πω. Δεν ήταν ότι πετάγεται τώρα η Σοφία. Δεν είχε πληρής εικόνα. Το είπε όμως. Μιλήσαμε, είπαμε. Ότι αυτή μου λέει, ναι, όντως δεν είχα πληρής εικόνα. Οκ. Επόμενη μέρα πάμε και κάτι άλλο λέει. Δεν έχει να κάνει με τον Δήμο. Μαζί μου έχει να κάνει. Και εγώ θέλω όμως να καταλαβαίνει ότι δεν θέλω αυτό το πράγμα να συμβεί ξανά και ξανά. Πολύ απλά. Από εδώ και πέρα. Αυτή είναι ο άνθρωπος που να αποφασίσει πώς θα κυνηγείται. Αν θέλει μαζί μου να είναι καλά, αν δεν θέλει κλπ. Το ίδιο και εγώ. Εμείς όμως το θέμα το λύσαμε με την συγκεκριμένη Σοφία. Με τον Δήμο έχουμε να μιλήσουμε και να συζητήσουμε. Είναι σίγουρο. Ναι, καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία και τώρα να μιλήσουμε με τον Δήμο. Θα ήθελα μια και ξεκίνηση με τα κορίτσια. Και ήταν πολύ ωραίο αυτό που λες, ότι θέλεις να έχεις καλές σχέσεις. Και αυτό έχει φανεί και από διάφορα άλλα πράγματα. Που έχετε δώσει μία στην άλλη, μοιραστεί και τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζετε και η μία την άλλη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσω μαζί σου, Σωτηρία, και να σε ρωτήσω, θεωρείς όντως ότι η Μαρκέλα θεωρεί κτήμα της στο Δημό? Όχι.
Δεν είπα ότι θεωρεί κτήμα. Της είπα ότι δεν είμαστε κτήμα κανενός. Απλά αντέδρασε υπερβολικά. Α, για εξήγησέ μου λίγο παραπάνω αυτό. Δηλαδή, τι θεωρείς ότι... Είπα στον Δήμο ότι ξενέρωσες, λογικό είναι, γιατί η Μαρκέλα... Στη Μαρκέλα δεν είσαι κτήμα. Βοηθήστε με. Να σε βοηθήσω όσο θέλεις, άμα... Τι θέλεις να πεις. Δεν καταλαβαίνω. Ότι από αυτή τη συμπεριφορά ίσως φαίνεται ότι η Μαρκέλα σε θεωρεί κτήμα της, αλλά αυτό δεν ισχύει. Αυτό εννοείς. Okay, αυτό. Αυτό θέλω να πω. Okay. Αυτό και επίσης με την Σωτηρία μετά που γύρισε από το σπίτι, που δεν είπε ακριβώς τι έχετε πει, τότε που έμαθα ότι έχει μεταφερθεί το βιντεάκι, μάλλον ίσως ήταν και το πιο έντονο τα δύο λεπτά πώς τα δείχνετε. Και ήμουν στη θέση του Δήμου και με ρώτησε πώς σκέφτησε ότι αυτός το πήρε και είπα ότι ξενέρωσε ο άνθρωπος. Το καταλαβαίνω πολύ καλά, είναι πολύ λογικό αυτό που συμβαίνει τώρα. Mm. Απλά δεν είχαμε χρόνο και δεν έχουμε χρόνο να, λίγο να το, να το μιλήσουμε, να το μελετήσουμε. Αν όμως ξενέρωσε και πάλι δικαίωμά του. Δεν μπορώ να πω. Δεν είναι. Υπάρχει ξενέρωση ή δεν ξενέρωση αν δεν μιλήσω έχεις μαζί σου. Γι' αυτό. Α. Εγώ θέλω να κάνω κουβέντα μαζί σου. Ό,τι τώρα είναι λόγια άλλων νοών ή κάτι που έχω δει. Πρέπει να μιλήσω μαζί σου. Πρέπει να μιλήσουμε. Εμείς οι δύο. Όπως δεν και έχουμε έχει μιλήσει. Κάτι, δηλαδή. Όμως όπως έχουμε μιλήσει εμείς στο κόκκινο ντομάτιο τότε που γνωριστήκαμε και σου είπα και το εννοώ και όλας ότι ναι, μεν μπορείς να γνωρίζεις οποιαδήποτε καπέλα και εγώ μπορώ να γνωρίσω οποιοδήποτε αγόρι. Το έχουμε ξεκαθαρίσει, νόμιζα εγώ από την αρχή. Οπότε δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τι σχέση έχουν τα κορίτσια τώρα? Εγώ λέω πρέπει να μιλήσουμε εμείς για αυτό που είπαμε. Ναι, εντάξει. Και για αυτό που μπορεί επειδή να φοβάμαι εγώ για το μέλλον. Επειδή εσύ νομίζεις ότι έγινε το θέμα για σένα και καλά. Εγώ δεν όμως... Δεν ήταν το θέμα. Σου είπα ότι για εμένα αν έγινε το θέμα ίσα με φτιάχνει. Με προβληματίζει η στάση σου με τα πράγματα. Αν όντως ταιριάζουμε. Αυτό σου λέω μα τη στάση μου δεν έχεις δει, αυτό σου λέω τόση ώρα. Δεν ξέρω, μα τι να δω, μπορεί να δω, τι να δω. Έχω δει και αυτό, έχω δει και καλά. Μα δεν πρέπει να γνωρίζω, δεν έχουμε γνωριστεί 100%. Αλλά λες ότι ξενέρωσες, γι' αυτό λίγο μου έκανε εντύπωση. Ξενέρωσα γιατί μπορεί να έχεις κάποια στοιχεία που θα με διώξει στο μέλλον εμένα, κατάλαβες τι εννοώ. Πολύ καλά καταλαβαίνω, εννοείται. Αυτό είναι πολύ κατανοητό, δηλαδή εγώ καταλαβαίνω και το έχουμε συζητήσει και με τα κορίτσια. Και το καταλαβαίνω και δικαίωμά σου και λογικό. Όχι, αυτό λέω, πολύ λογικό. Δεν έχω κανένα τέτοιο να πω στον Δήμο. Μια χαρά. Εγώ έχω να πω ότι δεν τίθεται κάποιο θέμα σεβασμού. Εγώ τη σέβομαι τη Μαρκέλα, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να διαφωνήσω σε πράγματα. Δηλαδή δεν είναι εκεί ο σεβασμός. Το μόνο που μπορώ να πω ότι θα αλλάξω είναι ότι όντως μπορεί να χρειάζεται η Μαρκέλα λίγο παραπάνω χρόνο να μεταφράσει κάποια πράγματα, να της δίνω λίγο παραπάνω χρόνο για το θέμα γλώσσας. Τώρα, κατά τα άλλα, επειδή εγώ είμαι πολύ διαφορετικός άνθρωπος από τη Μαρκέλα, δηλαδή εγώ τον αφήνω τον άλλον πολύ ελεύθερο. Δηλαδή, να μιλάει, να κάνει, εμπιστεύομαι πάρα πολύ. Μου φαίνεται η συμπεριφορά της Μαρκέλας λίγο ακραία. Δηλαδή, στα δικά μου μάτια χτυπάει περίεργα. Και επίσης, δεν συμφώνησα και με αυτά που είπαμε. Δηλαδή, εγώ θέλω να μπορώ να μιλάω με το Δήμο, γιατί είναι και πολύ κολλητός φίλος με τον Δημήτρη. Δεν γίνεται, είμαστε μια παρέα. Μα δεν μπορώ εγώ να νιώθω περιορισμένη. Εγώ και τον δηλώνω. Ναι, ότι ίσα ίσα, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Άλλο τι γίνεται. Δηλαδή και δεν είμαι η μόνη που έχω αυτή την αίσθηση. Ποιος άλλος την έχει αυτή την αίσθηση? Γιατί ειλικρινά έχω ζήσει αυτή την κουβέντα 4 φορές αυτή την εβδομάδα. Ναι, εντάξει, και λες τα ίδια έχει... και λέει τα ίδια. Είναι σαν να μην μπορείτε. Δεν μπορώ όμως να αποδείξω κάτι που είναι στο μυαλό μου. Το τι παίρνει ο άνθρωπος και πώς το βλέπει. Δεν είμαι υπεύθυνη, πώς να σας πω. Δεν την έχω προσβάλει, δεν έχω προσβάλει κανέναν, δεν έχω πει μην κάνεις, μην ράνεις ή κάτι. Τα βλέμματά μου να μειώσω, να μην κοιτάω, να μην λέω αυτά που νιώθω. Okay. Μπορώ να το κάνω και αυτό. Όχι, να μην το κάνεις. Προσπαθώ να καταλάβω, γενικά, Σοφία. Είναι κάτι χαρακτήρας. Το οποίο δεν αλατώνεται μέσα σου ως αίσθηση. Ίσα-ίσα που βγαίνει και αλλιώς. Και τώρα λες ότι αισθάνονται και άλλοι άνθρωποι έτσι. Ποιοι είναι οι άλλοι άνθρωποι που αισθάνονται έτσι? Γενικότερα, όλα τα κορίτσια πιστεύουν ότι η Μαρκέλα είναι ένας έντονος χαρακτήρας. Τώρα, αν να μιλήσουμε λίγο πιο γενικά. Τώρα, ξεκάθαρη άποψη πρέπει να μιλήσουν οι ίδιες. Μάλιστα, Νίκη. Λοιπόν, γενικά, ναι, και εγώ τη θεωρώ τη Μαρκέλα πιο έντονη. Αλλά όπως λέμε και συνέχεια, ακόμα γνωριζόμαστε. Μπορεί και οι κοπέλες να περνάμε παραπάνω χρόνο μαζί, αλλά και εμείς δεν ξέρουμε μία την άλλη. Π.χ. κάποια μπορεί να είναι ειρωνική, αλλά μέσα από την ειρωνία να κάνει πλάκα. Τις πρώτες μέρες που θα τη γνωρίσεις, θα το παίρνεις άσχημα.
Μετά, όταν καταλάβεις ότι έτσι μιλάει, όσο και να σε ειρωνεύεται, θα το παίρνεις αλλιώς στα αυτιά σου. Γιατί αυτή είναι έτσι. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Οπότε, εγώ που τη Μαρκέλα την ξέρω, και εγώ 2 εβδομάδες, δεν την ξέρω, απλά έχουμε παραπάνω χρόνο αυτές τις 2 εβδομάδες, ναι. Η πρώτη μου ανάγνωση είναι ότι είναι έντονη και μπορεί να βγάλει επιθετικότητα. Γι' αυτό το λόγο, αν θέλω π.χ. να μιλήσω στο Δήμο, θα κοιτάξω πρώτα τη Μαρκέλα, θα το φιλτράρω πολύ περισσότερο από ό,τι αν θέλω να μιλήσω να πω κάτι στο Jason. Γιατί είναι εντελώς διαφορετική με τη Γλυκερία. Άμα μάθω τη Μαρκέλα και δω ότι αυτή η εισαγωγικά επιθετικότητα που βλέπω είναι το normal της και ότι όντως δεν είναι ότι θα καυγαδίσουμε μετά ή ότι θα δημιουργηθεί ένταση, θα το κάνω πιο χαλαρά. Απλά επειδή δεν μπορώ τις εντάσεις, προτιμώ σε έναν τέτοιο άνθρωπο να είμαι πιο εγκρατής σε θέματα που τον αφορούν, γιατί δεν θέλω να δημιουργηθεί ένταση. Αυτό. Και αν Μάλιστα. μπορώ να πω και πολύ σύντομα τη γνώμη μου για το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλιώς έχει φανεί όντως. Γιατί η Μαρκέλα πήγε να πει κάτι που την πείραξε, σαν να λέω εγώ στη Σοφία, μπροστά στα γόρια δεν θέλω να μου λες, π.χ. κάτι που κάνω λάθος, γιατί μου χτυπάει. Ναι. Απλά τη το λέω. Δεν είναι ότι από αύριο θα τη κρατήσω κακία, αλλά ούτε και η Σοφία μπορεί να μου υπογράψει ότι δεν θα το ξαναπεί, γιατί το κάνει αυθόρμητα. Γνωριζόμαστε. Απλά αυτό ακριβώς. Αυτό που λέω τώρα, πήγαμε να εξηγήσουμε στη Μαρκέλα, ότι καλά κάνεις και το λες η Σοφία, εφόσον μένουμε όλες μαζί να τη πεις τι σε πείραξε. Απλά τη είπα να είσαι προετοιμασμένη ότι ίσως η Σοφία το ξανακάνει, γιατί το κάνει αυθόρμητα. Αυτό. Μάλιστα. Τώρα που λέμε Σοφία, θέλω λίγο κάτι. Να τοποθετηθείς, Σοφία μου, και πάνω στο κόμπλεξ που θεωρείς ότι έχει η Μαρκέλα, γιατί θέλω να προχωρήσουμε και τη διαδικασία. Ναι, εντάξει, αυτό βγήκε και λίγο πάνω στην ένταση. Λοιπόν, εγώ καταρχήν χαίρομαι που ήρθε η Μαρκέλα και μου μίλησε και μου εξέφρασε αυτό που δεν της άρεσε, αλλά εγώ ήθελα, ας πούμε, να αποφύγω αυτή την αίσθηση που έχει η Νίκη. Εγώ δεν ήθελα να τσεκάρω πρώτα με τη Μαρκέλα για να μιλήσω στο Δήμο. Θέλω να μιλάω. Δηλαδή, δεν θέλω να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Όταν κάποιος... Δεν μ' αρέσει να με βάζουν σε αυτή τη φάση. Δεν θεωρώ ότι έχει υπόσταση, δεν θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να γίνεται. Είπαμε πάρα πολλά. Νομίζω ότι αναλύθηκαν τα περισσότερα θέματα τα οποία ανέκυψαν αυτή τη δεύτερη εβδομάδα εδώ στο Power of Love. Τώρα όμως θα πρέπει να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά και τις διαδικασίες. Λοιπόν. Ξεκινώ λέγοντας ότι ο Νίκος είναι ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση. Σας έχω πει ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η δική σας ψήφος. Άρα, αυτό που μπορείτε να κάνετε καθημερινά είναι να επιλέγετε ένα αγόρι και ένα κορίτσι και ένα αγόρι, τους οποίους ψηφίζετε δωρεάν στο poweroflove.tv. Εκεί μέσα μπαίνετε, εκεί ψηφίζετε και έχω πει και θα το λέω κάθε μέρα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ψηφίζετε μόνο τελικό νικητή, ψηφίζετε γενικά, γιατί η ψήφο σας αυτή θα βοηθήσει τα παιδιά σε στιγμές που δεν το ξέρετε ακόμα. Μπορεί να μην το περιμένετε, δεν το περιμένουν σίγουρα και τα παιδιά, αλλά θα τις βρούμε μπροστά μας ως διαδικασία. Επίσης, στέλνετε τα γράμματά σας. Έχουν έρθει ήδη πολλά. Σε λίγο θα αρχίσω να τους τα διαβάζω. Με αυτά που θέλετε να τους πείτε, με αυτά που θέλετε να εκφράσετε, και τα σχόλιά σας βεβαίως και αυτά τα στέλνετε στο powerofloveskai.gr powerofloveskai.gr. Και βεβαίως το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι αν θέλετε να έρθετε εδώ, να ερωτευτείτε, να αγαπηθείτε, να ζήσετε όλη την εμπειρία του Power of Love, αυτό μπορείτε να το κάνετε με έναν και μόνο τρόπο. powerofloveskaitv.gr. Εκεί είναι για τις δηλώσεις συμμετοχής για να έρθετε και εσείς εδώ μαζί μας και να ζήσουμε όλη αυτή τη μαγική ατμόσφαιρα που παρακολουθείτε. Και τώρα λοιπόν, αφού τα έχουμε ξεκαθαρίσει όλα και αφού ξέρουμε ότι ο Νίκος είναι ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση, πηγαίνω στα δύο παιδιά. Τον Αργύρη, που είναι ο πιο δημοφιλής από τα αγόρια, και τη Γλυκερία, που είναι η πιο δημοφιλής από τα κορίτσια, σύμφωνα βεβαίως με την δική σας ψήφο. Τι θα συμβεί λοιπόν αυτή την εβδομάδα, Γλυκερία και Αργύρη, Αργύρη και Γλυκερία? Το πρώτο είναι το μεγάλο δώρο που έχετε κερδίσει. Αυτό λοιπόν το δώρο είναι το εξής. Θα πάτε και θα πάρετε, εν πάση περιπτώσει, αυτόν αυτή που θέλετε και θα κάνετε υπασία.
Και μετά την υπασία θα έχετε και ένα ρομαντικό γεύμα με τον αγαπημένο, με την αγαπημένη σας. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σε ένα μέρος καταπληκτικό. Τα άλογα πάντα έχουν έτσι μια ρομαντζάδα παραπάνω, έτσι να είστε και οι δύο σε ένα, δεν ξέρω, και οι δύο καθένα στο δικό του, θα δείτε τι θα κάνετε. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, αυτήν την πολύ ξεχωριστή στιγμή, με ποιον θα θέλατε να τη μοιραστείτε. Θα ξεκινήσω από την Γλυκερία. Να πω. Θέλω να μου πεις ποιο είναι αυτό το αγόρι που διαλέγεις να το πάρεις μαζί σου και να ζήσεις αυτή την ξεχωριστή στιγμή, κάνοντας υπασία, έχοντας το χρόνο να μιλήσεις μαζί του, να έχετε ένα πάρα πολύ ρομαντικό γεύμα, να περάσετε όλες αυτές τις ώρες μαζί. Ποιο ήταν αυτό το αγόρι? Ο Τζέισον. Τζέισον Καρδούλα. Είσαι αυτός ο τυχερός. Έχεις υπεύσει ποτέ? Ναι, αμέ. Σ' αρέσει? Ωραίο είναι, ναι. Είναι ένα ωραίο συνέστημα. Εντάξει, δεν είμαι, μπορώ να πω, top. Αρχάριος είμαι, αλλά δεν πειράζει. Εμπειρία. Θα το ζήσετε όμως μαζί. Θα δημιουργήσετε μια ανάμνηση μαζί. Ναι, ναι. Αυτό είναι που μετράει. Δεν είναι πολύ ωραίο? Τέλειο. Και τώρα θα πάω εδώ, χαμόγελα δες. Πολύ χαρούμενη. Όσον ούπο. Θα τα δούμε βέβαια τι θα κάνετε εκεί πέρα. Θα δούμε τα βιντεάκια, πώς θα περάσετε. Χαίρομαι πολύ για σας. Για πες μου, εσένα πώς σου φαίνεται, αυτό υπέβεις? Έχω κάνει πιο μικρό, ναι, έχω κάνει εννοείται και ξέρω κάποια στοιχεία για τα άλογα. Όχι, ήταν κάτι που το θυμάμαι, μου είχε μείνει κάτι για την ουρά, πόσα χρόνια θέλει να μεγαλώσει μια ουρά του αλόγου. 7 χρόνια είναι, δεν κάνω λάθος. Δεν πάτε να δώσετε τεστ βέβαια για τις ουρές των αλόγων. Θα πάτε με μια διαφορετική διάθεση. Αλλά καλό που τα ξέρεις αυτά. Γιατί θα τα εξηγήσεις στο κορίτσι με το οποίο θα διαλέξεις να ζήσεις μαζί του αυτή την ξεχωριστή εμπειρία. Εννοείται. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όσοι με ψήφισαν. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την Νίκη. Ότι επειδή τη το είχα πει ότι θα την επιλέξω κάποια στιγμή, ίσως να μην είναι τώρα. Θα το κάνω κάποια στιγμή, έτσι το έχω πει. Ποια να επιλέξω, λοιπόν, είμαι ανάμεσα σε 1, 2, 3, 4, 5 κορίτσια. 5. Σε 5 είπα. Νίκης, ναι. 5 είπα. Το ένα κορίτσι το έχει ζήσει μια φορά, το δεύτερο το έχει ζήσει. Υπάρχει ένα ειδήλιο ανάμεσα στον Δημήτρη και στην Σοφία. Η Ειρήνη είναι μια κοπέλα που δεν της έχει δοθεί ο χρόνος και η ευκαιρία με κάποιον άνθρωπο και υπάρχει και η Σωτηρία. Είμαι ανάμεσα στη Σωτηρία και στην Ειρήνη. Πρώτα, γιατί η Ειρήνη έχει δείξει περισσότερο ενδιαφέρον από τη Σωτηρία. Απ' την άλλη, είμαι σε δίλημα. Θα δώσω την ευκαιρία στη Σωτηρία μόνο για ένα λόγο. Να δω πραγματικά τι ζητάει από έναν άνθρωπο. Αν αυτή η ευκαιρία δεν την εκμεταλλευτεί, τότε. Αυτό. Πιστεύω η Σωτηρία, επειδή είναι και το χόμπι της, είναι κάτι το οποίο το λατρεύει, θα τη δώσω την ευκαιρία να έρθει μαζί μου. Όντως, Σωτηρία, λατρεύεις την υπασία? Δεν είδατε το πρώτο βιντεάκι? Α, ναι, 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 το κάνω, υπέβω. Είναι ωραίο. Λες γι' αυτό να σε διάλεξε ο Αργύρης? Όχι, δεν με διάλεξε γι' αυτό. Γιατί πιστεύεις ότι σε διάλεξε? Μου δίνει ευκαιρία να του εξηγήσω κάποια πράγματα, να έχουμε χρόνο να μιλήσουμε μαζί για ακόμα μία φορά. Να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα, γιατί λογικά η στάση μου δεν του άρεσε και θέλει να δει τι ζητώ, αυτό που είπε. Οπότε, επειδή δεν του άρεσε η στάση σου, διαλέγει να πάρει εσένα σε αυτή τη δωράρα. Όχι. Α. Και εννοείται επειδή έχει αναπτύξει ένα ενδιαφέρον. Γιατί δεν την χειροκροτήσατε, παιδιά, τη Σωτηρία? Όχι, δεν χρειάζεται. Μην χειροκροτήσετε τα κορίτσια. Εμείς χειροκροτήσαμε τον Τζέισον. Τα κορίτσια πρέπει να χειροκροτήσουμε. Εμείς χειροκροτήσαμε και τον Τζέισον. Τι, έτσι πάει. Τώρα θα χειροκροτήσουμε και τον. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αργύρη. Αλήθεια, ευχαριστώ. Αργύρη, καταλαβαίνεις ότι ένα μικρό όνειρό σου, τουλάχιστον το μέτρο εδώ του Power of Love, γίνεται πραγματικότητα και εσύ δεν φαίνεσαι τόσο χαρούμενος όσο θα έπρεπε. Εντάξει, χαρούμενος μια χαρά εννοείται ότι είμαι, ευγνώμων είμαι, τιμητικό για μένα είναι, όμορφο που θα το ζήσω. Με τη Σωτηρία που έχω δείξει το ενδιαφέρον μου, είπα όπως και στην αρχή και θα μπορούσα να έχω διαλέξει και την Ειρήνη, γιατί είναι μια κοπέλα η οποία. Αλλά δεν τη διάλεξε την Ειρήνη. Ναι. Τι είναι πραγματικότητα. Απλά δεν αλλάζω άποψη στο θέμα των γυναικών. Δηλαδή όταν είμαι εκεί, είμαι εκεί. Αν δω ότι όμως έχει τέλος, είμαι τέλος. Μάλιστα.
Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, Γλυκερία και Αργύρη, έχετε και το πάρα πολύ μεγάλο προνόμιο να έχετε ασυλία και να μην ψηφιστείτε στην ψηφοφορία που πρόκειται να ακολουθήσει. Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό μέρος του γκαλά του Power of Love. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν έχω ανακοινώσει το ποιος από τους δυο σας, Γλυκερία εσύ ή Αργύρη εσύ, έχει τις περισσότερες ψήφους και αυτό θα γίνει ευθύς αμέσως. Γιατί είναι σημαντικό αυτό, το λέω και για εσάς που ενδεχομένως να μην το θυμάστε ή να μην το ξέρετε. Είναι γιατί αν εσύ, αγαπημένη μου Γλυκερία, έχεις πάρει τις περισσότερες ψήφους, αυτό σημαίνει ότι προστατεύεις το σπίτι σου και κανένα κορίτσι δεν πρόκειται να αποχωρήσει. Αν εσύ, Αργύρη, έχεις τις περισσότερες ψήφους, τότε το δικό σου σπίτι προστατεύεται και δεν θα υπάρχει άλλος υποψήφιος προς αποχώρηση, γιατί αυτό θα κάνουμε. Έχουμε ήδη τον Νίκο και πάμε για τον επόμενο που θα υπάρξει προς αποχώρηση υποψήφιο. Μαρκέλα μου, γιατί έχεις αυτό το ύφος? Σκέφτεσαι κάτι έντονα? Όχι. Σε βλέπω, έχεις ένα περίεργο ύφος, γι' αυτό και θα ήθελα να μάθω. Όχι, όλα καλά. Λοιπόν, άρα, ας προχωρήσω και ας πω ότι... Ποιος να είχε τώρα τις περισσότερες ψήφους, εσύ Γλυκερία ή εσύ Αργύρη? Πολύ κρίσιμο, θα καταλάβετε γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμο τώρα, υπάρχει κι άλλος λόγος. Εσύ Αργύρη μου είχε τις περισσότερες πιστεύεις ψήφους. Ρωτάς, ή η Γλυκερία, ναι, πιστεύεις ότι είχες πιστεύω, εσύ. Ναι, ότι πιστεύεις ότι εσύ έχεις. Εσύ Γλυκερία. Εγώ πιστεύω ότι εμείς το έχουμε. Ότι εσύ έχεις προσωπικά τις περισσότερες ψήφους. Τώρα θα δείξει. Η Γλυκερία ή ο Αργύρης τώρα. Ο Αργύρης ή η Γλυκερία. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των παιδιών έδειξαν ότι η Γλυκερία και ο Αργύρης είχαν τις ίδιες ψήφους ακριβώς. Το ξανακάνατε αυτό. Τα καταφέρατε και ακόμα μια φορά να υπάρχει ισοψηφία. Θα δείτε σε λίγο και τα αποτελέσματα. Συνεπώς αυτό που πρόκειται να συμβεί είναι αυτό που συνέβη και στο προηγούμενο γκαλά. Αυτό το σπίτι που θα προστατευτεί είναι το σπίτι που έχει πάρει συνολικά τις περισσότερες ψήφους. Και το σπίτι αυτό είναι... Και το σπίτι αυτό... είναι των αγοριών. Είστε προστατευμένοι λοιπόν. Για να δούμε λίγο και τις ψήφους, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, πρώτη λοιπόν η Γλυκερία με 4 ψήφους, η Σωτηρία με 3, Νίκη 2, η Μαρκέλα με 1 και η Σοφία με την Ειρήνη καμία ψήφο. Σύνολο 10. Πάμε στα κόρια, παρακαλώ πολύ. Πρώτος ο Αργύρης με 4. Ο Αναστάσης, ο Δημήτρης και ο Δήμος με 3 ψήφους και ο Τζέισον με 1 ψήφο. Ο Νίκος δεν είχε δικαίωμα να ψηφιστεί γιατί ήταν υποψήφιος προς αποχώρηση. Γι' αυτό βλέπετε και το 0 δίπλα στο όνομά του. 14 ψήφους. Και δείτε τώρα τι έχετε κάνει με αυτή σας την απόφαση. Αυτή εδώ λοιπόν είναι η στιγμή που θα ξεκινήσει η ψηφοφορία. Θα πρέπει όλοι να ψηφίσετε ένα από τα κορίτσια. Ένα από τα κορίτσια πλην της Γλυκερίας βεβαίως, η οποία έχει και την ασυλία. Άρα έχετε επιλογή από 5 διαφορετικά κορίτσια. Θα ψηφίσετε όλοι μόνο κορίτσια. Θα ψηφίσετε... Τι συμβαίνει? Κλαίες. Όχι, τίποτα, καλά. Ηρέμησε, έλα, σκόλα, παιχνίδι είναι. Μην κοιτάτε 2 λεπτά γιατί μου φαίνομαι γελία. Μην με κοιτάτε. Απλά είναι δύσκολο να ψηφίσουμε αυτό. Το συζητούσαμε και πριν με τα κορίτσια.
αν έρθουμε σε αυτό πέρα τη φάση, ποια θα ψηφίσουμε. Είμαστε πάρα πολύ κοντά όλες μεταξύ μας. Χριστέ μου, η μάνα μου δεν με έχει δει να κλαίω. Για μας είναι δύσκολο, αλλά... Εντάξει, σκεφτείτε ότι δεν θα κρυθεί από εσάς, κρίνεται και από εμάς, οπότε μην το παίρνετε τόσο κατάκαρδα εσείς. Κάτι, είναι και νεύρα μαζί. Νεύρα τώρα γιατί, έκανε κάποιος... Δεν μπορώ να είναι ρε παιδιά ο Νίκος στο παιχνίδι και να φύγει κάποια κοπέλα. Ή γενικά κάποιος άλλος. Μου φαίνεται πάρα πολύ άδικο. Αυτό, συγγνώμη, συγγνώμη. Θα μου περάσει. Είμαι καλά. Α, ήταν το είπα. Τι. Να μιλήσω. Άμα θες. Αισθάνομαι αυτό που νιώθεις. Αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι αυτό. Προτιμώ να το αφήσω μέχρι εδώ, επειδή... δεν θέλω να αναπτύξω... Ήδη από την Νίκη ένιωσα ότι υπάρχει μεγάλη έκθρα. Επειδή από πριν μου πήγα να την αγκαλιάσω, μου είπαν όχι, 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 αγκαλιά. Και παραξενεύομαι, ειδικά όταν μια γυναίκα δεν θέλει αγκαλιά μου, είναι κάτι το εξωπραγματικό. Άρα ένιωσα αυτήν την έχθρα. Δεν είναι έχθρα, δεν είναι ότι δεν θέλω να υπάρχει στον κόσμο, απλά δεν καταλαβαίνω γιατί έχει έρθει σε αυτό το παιχνίδι και γιατί παραμένει εδώ όταν ένα άλλο άτομο το οποίο κάνει για το παιχνίδι πρέπει να φύγει. Αυτό είναι, παιδιά, συγγνώμη, ήμουν πάρα πολύ αυθόρμητη και μου βγήκε έτσι. Συγγνώμη. Σε συγχωρώ. Τι συγχωρώ, αφού είπες συγγνώμη, ρε. Εντάξει, εντάξει, όχι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, γιατί θεωρείς ότι δεν κάνει για το παιχνίδι, δεν πρέπει να είναι. Θεωρώ ότι με τα πιστεύω του Νίκου είναι πολύ δύσκολο να βρει γυναίκα γενικότερα στον κόσμο, πόσο μάλλον σε ένα παιχνίδι. Τα σπουργητάκια εξακολουθούν να ενοχλούν τον Τίγρη και τώρα πρέπει να απαντήσω. Ποιο Τίγρη, βρε μαϊμού. Ποιο Τίγρη. Η Νίκη, από τη μέρα που είχαμε αυτήν τη διαμάχη και της είπα ότι δεν μπορεί να έχει εμάς τους άνδρες και καλύτερα να επιλέξει κάποιον που πραγματικά θα ήθελε να είναι στο γιο του. Μαζί της. Από αυτήν τη μέρα... έπαιξα με τις ανασφαλιές της και αυτό μπορεί να μην ήταν τόσο σωστό μπροστά στην κυπριακή και ελληνική τηλεόραση να το κάνεις αυτό σε έναν άνθρωπο. Επειδή από αυτήν την ημέρα το ένιωσα ότι ο τρόπος που με κοιτάει, εάν είχε έναν κουμπί να το πατήσει και να εξαφανιστώ από τον κόσμο, θα το πατούσε, θα το κάνει έτσι. Από πρώτη μέρα έχει δηλώσει την γνώμη της γι' αυτό. Τέλος, χίλια συγγνώμη, αλλά επειδή αλήθεια, όλα τα περιστρέφουμε γύρω από τον Νίκο και φταίω εγώ, γιατί εγώ το ξεκίνησα. Το power love είναι για σένα. Πάμε. Άρε, Μάικελ. Ήθελα λίγο να γελάσω. Καλά έκανε. Νομίζω ότι πρέπει, αφού σε ξεκαθάρισα ότι το σπίτι των αγοριών προστατεύεται, να ξαναπώ άλλη μια φορά ότι θα πάτε και θα ψηφίσετε μόνο ανάμεσα στα 5 κορίτσια, εκτός της Γλυκερίας που έχει την ασυλία, και θα ψηφίσετε ποια κοπέλα θεωρείτε ότι πρέπει να αποχωρήσει από το Power of Love. Εντάξει, το έχουμε μέχρι εδώ. Ακούστε λοιπόν να δείτε τώρα τι έγινε, επειδή ψηφίσατε και σώσατε το σπίτι των αγοριών. Ποτέ μέχρι τώρα στο Power of Love δεν έχει τεθεί σε ψηφοφορία ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Δεν αναμετρώνται ποτέ οι άνδρες με τις γυναίκες. Άρα, αφού πρέπει να αναμετρηθούν μόνο γυναίκες με γυναίκες και άνδρες με άνδρες, δεν θα υπάρξει αποχώρηση ούτε σε αυτό τον καλά. Ακούστε με προσεκτικά. Θα ψηφίσετε λοιπόν το κορίτσι το οποίο θέλετε να αποχωρήσει από το Power of Love. Θα είναι υποψήφια προς αποχώρηση. Και την επόμενη εβδομάδα, είτε θα προστατευτεί ένα σπίτι των κοριτσιών, για παράδειγμα, και θα υπάρχει ένας δεύτερος άνδρας υποψήφιος προς αποχώρηση,
ο οποίος θα αναμετρηθεί μαζί σου, Νίκο, την επόμενη εβδομάδα, στο επόμενο γκαλά, ή θα προστατευτεί το σπίτι των αγοριών, θα έχουμε άλλο ένα κορίτσι υποψήφιο προς αποχώρηση και το οποίο θα είναι υποψήφιο μαζί με το σημερινό που θα βγάλετε και θα αναμετρηθούν μεταξύ τους και θα αποχωρήσει ένα κορίτσι από το Power of Love. Το έχετε καταλάβει αυτό που σας είπα καλά? Αυτό λοιπόν συμβαίνει γιατί δεν αναμετρώνται ποτέ στο Power of Love γυναίκες με άνδρες. Αναμετρώνται μόνο άνδρες μεταξύ τους ή γυναίκες μεταξύ τους. Παρατείνεται η αγωνία, αλλά παρατείνεται και η παραμονή σας, οπότε πρέπει να κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε σε αυτήν την μία εβδομάδα επιπλέον που θα έχετε στη διάθεσή σας. Άρα, ξεκινάμε τη διαδικασία της ψηφοφορίας, τα αποτελέσματα της οποίας βεβαίως θα τα ξέρουμε σε πάρα πολύ λίγο. Είστε έτοιμοι? Νίκη, είσαι η πρώτη. Ψηφίζω γιατί την ψηφοφορία τη διαμορφώνουν και τα αγόρια. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις άλλη ψήφο, αλλιώς αποχωρώ εγώ. Και θεωρώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φύγεις. Μόνο πολύ δύσκολη η πρώτη ψηφοφορία. Συγγνώμη. Δήμο. Ειρήνη μου. Λοιπόν, ψηφίζω σωτηρία, δεν έχω τίποτα μαζί σου. Απλά δεν έχουμε έρθει τόσο πολύ κοντά, νομίζω δεν ταιριάζουμε σε κάποια πράγματα, οπότε με αυτό το σκεπτικό, αλλά κατά πάθος σ' αγαπώ, δεν έχω κάτι μαζί σου. Jason. Δύσκολο. Πολύ. Σε ψηφίζω. Γιατί νιώθω ότι δεν έχουμε έρθει και πολύ κοντά στο σπίτι. Είσαι η μόνη κοπέλα που δεν ξέρω. Έχουμε και ίδιο οροσκόπο. Σοφία μου. Με μεγάλη θλίψη σε ψηφίζω. Δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί σου, απλά θεωρώ ότι κάπως αντικρούνται οι προσωπικότητές μας. Αλλά σε συμπαθώ αρκετά. Δημήτρη. Είσαι φανταστικό παιδί, πραγματικά σε συμπαθώ πάρα πολύ. Απλά επειδή δεν έχει τύχει ακόμα να βρεις κάποιο αγόρι που να σε ενδιαφέρει πραγματικά στο παιχνίδι, θα ψηφίσω εσένα. Ειρήνη. Πάμε, Γλυκερία. Σε ψηφίζω με πάρα πολύ αγάπη. Όλες έχουμε έρθει σε αυτή τη θέση, οπότε αναγκάζομαι να το κάνω αυτό. Αναστάση μου. Σωτηρία. Είσαι από τις κοπέλες που έχουμε έρθει λιγότερο κοντά και έχεις πάει σε τρία διαφορετικά reality για να βρεις τον έρωτά σου και ακόμα δεν τον έχεις βρει. Όχι ότι πρέπει να μπεις ενώ σε κάποιο reality για να βρεις τον έρωτα. Θεωρώ ότι ο έρωτας για σένα είναι κάπου εκεί έξω, χωρίς να θέλω να σε προσβάλλω. Θα συζητάμε και μαζί. Νίκο, είναι η σειρά σου τώρα. Τι όμορφο συνέστημα είναι ο έρωτας. Αλλά κάποιοι παίχτες. Σε αυτόν το reality δεν μπορούν να νιώσουν έρωτα. Ψηφίζω την Νίκη επειδή δεν έχει βρει και ούτε θα βρει με αυτά τα μυαλά κάποιον σύντροφο
τουλάχιστον σε αυτό το παιχνίδι, κανένας από τους άντρες δεν ταυτίζεται μαζί της. Μαρκέλα. Αργύρι. Δύσκολη ψήφος. Ψηφίζω τη Μαρτσέλα, πετάω λευκό χαρτί. Θα ήθελα να ψηφίσω την Ειρήνη, απλά επειδή μου δόθηκε ευκαιρία και ήθελα να με μάθει. Απλά θεωρώ λευκό χαρτί. Αυτό δεν θα ψηφιστεί, πιστεύω, δεν θα βγει. Οπότε, πετάω. Λοιπόν, η ψηφοφορία μόλις ολοκληρώθηκε, οπότε θα ήθελα ως τέλειος μου να μου φέρει τη γυάλα με τα αποτελέσματα για να δούμε ποιο είναι το κορίτσι που όλοι εσείς ψηφίσατε ως αυτό που θα θέλατε να αποχωρήσει. Σε ευχαριστώ, Στέλιο μου. Θα ανοίξω μία-μία τις καρδούλες που έχουν τις ψήφους των παιδιών τώρα, εδώ μπροστά σας. Είσαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε? Ναι. Το αποτέλεσμα θα δείξει υποψήφιο ένα κορίτσι, όποιο έχετε αποφασίσει, και θα είναι υποψήφιο για αποχώρηση στο επόμενο γκαλά. Πρώτη καρδιά. Σωτηρία. Δεύτερη καρδιά. Νίκη. Τρίτη καρδιά. Μαρκέλα. Άρα τώρα έχουμε μία ψήφο για τη Μαρκέλα, μία για τη Σωτηρία και μία για τη Νίκη. Τέταρτη καρδιά. Σωτηρία. Έχει καρδούλες. Έχει καρδούλες. Δύο καρδούλες, δύο ψήφοι για σένα, Σωτηρία μου. Μία για τη Μαρκέλα και μία για τη Νίκη. Δήμο, απορίσματα, αποτελέσματα σε βλέπω. Τις περισσότερες τις αποτυπώνω σαν γυναικείες. Σαν καρδούλες αυτές. Πέμπτη καρδούλα. Ειρήνη. Μία ψήφο για σένα, Ειρήνη. Μία για σένα, Νίκη. Μία για σένα, Μαρκέλα. Και δύο για σένα, Σωτηρία. Έκτη. Ειρήνη. Σοφάκι. Από μία ψήφο η Νίκη, η Σοφία, η Μαρκέλα και από δύο η Σωτηρία και η Ειρήνη. Απορεί ο Δήμος. Όγδοη καρδιά και το όνομα που γράφεται σε αυτήν εδώ είναι Μαρκέλα. Άρα έχουμε δύο ψήφους για την Σωτηρία, δύο για τη Μαρκέλα, δύο για την Ειρήνη και μία ψήφο για σένα, Νίκη, και για σένα αντίστοιχα, Σοφία μου. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα αν με ρωτάτε εμένα. Πάμε στην ένατη καρδιά. Στην ένατη καρδιά γράφει το όνομα της Σωτηρίας. Άρα έχουμε τρεις ψήφους για τη Σωτηρία, δύο για τη Μαρκέλα, δύο για την Ειρήνη, μία η Νίκη και μία η Σοφία. Δέκατη καρδιά. Ειρήνη. Τρεις τώρα για σένα, Ειρήνη. Τρεις για τη Σωτηρία. Έχουμε δύο για τη Μαρκέλα, μία ψήφο για τη Νίκη και μία για τη Σοφία. Έχουν μείνει δύο καρδιές. Δύο ψήφοι δηλαδή. Και υπάρχει μία ισοπαλία της Σωτηρίας με την Ειρήνη. 3-3. Καρδουλά. Σωτηρία. Με την Ειρήνη, όχι.
την Ειρήνη, ναι, την αγαπώ όλα τα κορίτσια. Δεν είναι το. Αλλά απλά έχουμε έρθει πιο κοντά. Από το λογικό είναι αυτό. Είναι. Δεν είναι ότι. Ναι, όχι, ούτε καν, δεν. Ενδέκατη καρδιά. Το όνομα που αναγράφεται σε αυτήν είναι Ειρήνη. Τέσσερις για σένα, αγαπημένη μου Ειρήνη. Τρεις για τη Σωτηρία, δύο για τη Μαριέλα και από μία ψήφο η Νίκη με τη Σοφία. Δωδέκατη καρδιά και αυτή που ορίζει ούτως ή άλλως και το αποτέλεσμα. Για να δούμε τι είναι γραμμένη σε αυτή. Ειρήνη. Το περίμενα. Δεν ξέρω τι περίμενες, αλλά δεν είχες πολύ μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα κορίτσια και οι ψήφοι ήταν πολύ μοιρασμένες, όπως είδες. Καλά, ναι, ισχύει και αυτό, όντως. Έχεις πέντε, λοιπόν, καρδιές, πέντε ψήφους. Mm-hmm. Η Σωτηρία έχει αμέσως μετά τρεις, δύο η Μαρκέλα, μία η Σοφία και μία η Νίκη. Και έτσι, τώρα, μετά από αυτή την ψηφοφορία, Ειρηνάκη μου γλυκό, είσαι υποψήφια προς αποχώρηση στο επόμενο καλά. Ντάξει. Θα πω άλλη μία φορά το εξής. Σήμερα δεν έχουμε αποχώρηση, γιατί ποτέ στο Power of Love δεν αναμετρώνται γυναίκες με άνδρες. Την επόμενη φορά όμως, ανάλογα με το ποιο σπίτι πρόκειται να σωθεί, θα έχουμε είτε ένα κορίτσι, είτε ένα αγόρι. Άρα, Νίκο, αν δεν σωθεί το δικό σας σπίτι την επόμενη φορά, θα είσαι υποψήφιος μαζί με κάποιον άλλον από τους ανθρώπους που βρίσκεσαι εκεί τώρα μαζί. Αντίστοιχα, αν σωθεί το σπίτι των αγοριών, εσύ, Ειρήνη μου, θα είσαι σίγουρα η πρώτη υποψήφια προς αποχώρηση και θα προσθεθεί άλλο ένα από τα κορίτσια με τα οποία κάθεσαι τώρα εκεί μαζί. Εντάξει? Ναι, ναι, ναι. Πώς σου φαίνεται τώρα εσένα αυτό? Εντάξει, κοίτα. Η μάμα μου λέει να σκέφτομαι πάντα θετικά. Οπότε το καλό της υπόθεσης είναι ότι μπορεί να μην έχω πάει πολλούς ψήφους σε θετικές θετικές ψηφοφορίες και να έχω πάει μηδέν, αλλά τώρα πήρα τις πιο πολλές. Οπότε το σκέφτομαι και λίγο έτσι. Τώρα, εντάξει, το περίμενα όπως σου είπα. Okay, δεν έχω προλάβει να μιλήσω και με πολλά παιδιά. Το πίστευα. Ήταν αυτό το feeling, τέλος πάντων. Αυτό. Ναι. Άκου λίγο. Έχεις μία ολόκληρη εβδομάδα μπροστά σου. Καλά, σίγουρα. Όχι, αλήθεια είναι αυτό. Καλά, ναι, όχι. Βλέπω το καλά σίγουρα, το είπες και λίγο σιγά και μην γίνει κάτι, εγώ το παρεξήγησα. Όχι, όχι, καλά σίγουρα όντως έχω μία εβδομάδα, δηλαδή αντικειμενικά όντως έχω. Ναι, δηλαδή, ξέρεις, προσπάθησε να εκμεταλλευτείς αυτές τις μέρες όσο γίνεται περισσότερο. Εννοείται. Να δημιουργήσεις νέες σχέσεις, ενώ όχι απαραίτητα ερωτικές, αν αυτό δεν σου βγει, ενώ να μιλήσεις με περισσότερους ανθρώπους, να γνωριστείς καλύτερα με τα υπόλοιπα παιδιά. Εννοείται. Και ενδεχομένως τα πράγματα να αλλάξουν ριζικά, αν και δεν χρειάζεται καν αυτό, γιατί στην ψηφοφορία σας ήταν πραγματικά πολύ κοντά, τουλάχιστον οι τρεις από τις πέντε. Ναι. Θα δείξεις, ξέρουμε Κατερίνα, την ευκαιρία, γιατί ούτως ή άλλως έχει ασυλία. Θέλω να ακούσω και εσένα. Θα μπορούσες να είσαι εδώ και να σε αποχαιρετώ αυτή τη στιγμή, κατάλαβες? Χαίρομαι που δεν βρίσκομαι δίπλα σου για να με αποχαιρετήσεις. Και από όσο φαίνεται έχουμε ακόμα μία εβδομάδα σίγουρα στο παιχνίδι. Και από όσον είπα, η καρδιά μου είναι έξω, περπατάει εκεί, προσπαθεί να βρει πού θα καταλήξει. Ελπίζω να βρει κάπου κάποια ζεστασιά. Για να δούμε. Πώς σου φάνηκε το γεγονός ότι η Ειρήνη ψηφίστηκε ως η παίκτρια που θέλετε να αποχωρήσει από το σπίτι των κοριτσιών? Παραξενεύτηκα λίγο, να είμαι ειλικρινής, επειδή ένιωσα ότι κάτι πήγε να υπάρξει μαζί με τον Αργύρη. Με ρωτάει εμένα? Όχι, όχι, απλώς είπα πως κάτι. Και περίμενες ότι αυτό θα έχει αλλάξει λίγο τις ισορροπίες? Ναι. Okay. Παιδιά, τώρα θα σας αφήσω. Τελείωσε αυτό το καλά. Τελείωσε διαφορετικά, μετά βέβαια από αυτά που εσείς πράξατε. Χαίρομαι που θα σας ξαναδώ όλους μαζί και την επόμενη εβδομάδα.
Και θα ήθελα να εκμεταλλευτείτε το χρόνο όσο πιο όμορφα και όσο πιο δημιουργικά γίνεται. Ε! Ναι. Είστε προβληματισμένοι αρκετά. Εντάξει, ζήσαμε και ένα έντονο γκαλά, είπαμε πολλά πράγματα. Εύχομαι τα πράγματα να είναι πολύ καλύτερα την επόμενη εβδομάδα και να δούμε αν οι σχέσεις αυτές, τέλος πάντων, που υπάρχουν θα κρατήσουν, Σοφία μου, αν θα δημιουργηθούν άλλες, Ειρήνη μου, τι πρόκειται να κάνετε εσείς τα άτακτα αγόρια. Προς το παρόν, εγώ σας φιλώ γλυκά, σας καληνυχτώ. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο με πολύ αγάπη. Διαβολάκι θέλω λίγο εδώ να το πάρω. Το διαβολάκι. Τι έχει φτιάξει τώρα, γιατί πήρε τόσε πολλέ ψήφου. Τι, αφού δεν με συμπαθείτε. Εγώ. Για μένα μιλάω. Γενικά.